Δηλαδή, τι εισαγωγή περιμένατε σήμερα? Έτσι, μπράβο. Εντάξει, υπήρχε πιθανότητα να μην μπούμε με Hail, Hail του Engelund. Ήταν δυνατόν? Και Alex Silver, το κομμάτι παίζει τόση ώρα και ακόμη δεν έχει στείλει μήνυμα. Τώρα το κατεβαζό του θα έρθει, περίμενε. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Να είστε καλά. Υπέροχη μέρα στην πόλη μας. Εδώ είμαστε, Τρόικα, με Chris Τσάλτ, με Παναγιώτη Παπαδόπουλο, για τους φίλους Παπαδόπουλα. Φίλος με τον μπλε αμάξι, με αυτούς που ακούτε, και με φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Μια υπέροχη μέρα, καθώς όλη η ποδοσφαιρική ανθρωπότητα προσκυνά την μητέρα του αθλήματος, προσκυνά την Αγγλία, και φυσικά μαζί με ένα άλλο θέμα εξωποδοσφαιρικό που ακουμπάει και το ποδόσφαιρο, η εκπομπή σήμερα, η Τρόικα, είναι καθαρά μεγαλοβρετανική, καθαρά ηνωμενοβασιλίτικη. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε όμως τους διαγωνισμούς μας. Δίνουμε για Άρη Παναγιώτη, λογικά δίνουμε. Θα νομιμερίζουμε και τον Πάτροκλο. Α, δεν ήρθε τελικά. Συγγνώμη. Ο ποιος, ο Πάτροκλος? Ναι. Αργιανός, ρε. Σωτήρη, δίνουμε για. Λογικά ναι. Δύο εισιτήρια. Άρης, Απόλλων Αθηνών. Δευτέρα. Πέμπτη είναι, ρε παιδιά, γιατί να μην δώσουμε. Δύο για Άρη, ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, ένα-ένα. Για τον φίλο τον Πάτροκλο. Επικοινώνησε μαζί μας το μεσημέρι, συνεπέστατος, ότι για λόγους επαγγελματικούς δεν μπορεί να παραστεί στην εκπομπή μας σήμερα. Ψευτράκο. Άρα και σήμερα η εκπομπή πηγαίνει χωρίς Αριανό. Η Τρόικα δηλαδή είναι Δόικα. Με Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, με Παναγιώτη Παπαδόπουλο τους φίλους Παπαδόπουλα, με Σωτήρη Δασκαλάκη συνεπής στο ραντεβού του με την Τρόικα, ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης μαζί μας. Τον θεωρούμε αναπόσπαστο μέλος της Τρόικας και το λέω αυτό ξεκάθαρα. Γιάννη, ακούς? Δεν λέω της Τρόικα, της Τρόικας. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας για σήμερα. Δύο εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Δευτέρα απόγευμα, 7 το απόγευμα, γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μεγάλη σύγκρουση, μεγάλο παιχνίδι, το οποίο θα κλείσει, θα κατεβάσει την αυλαία της 25ης αγωνιστικής ελληνικής Super League. Και δίνουμε με μεγάλη μας χαρά δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Χρήστου Θηβαίου με τους String Demons. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίζουν μαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χρήστος Θηβαίος και String Demons, αγαπημένοι String Demons, ξέρετε τι παίζουν, έτσι. Δύο αδέρφια, ένα γόρι, ένα κορίτσι, που παίζουν απίστευτες διασκευές, τα πάντα, μόνο με έχορδα, με βιολί, με τσέλο, με κοντραμπάσο. Θα είναι μια ωραία βραδιά αύριο το βράδυ στο Club του Μήλου. Δύο διπλές προσκλησούλες. Συνεπώς, πληρωγής FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις live ή Άρης ή και τα δύο, το αποστέλεις στο 54526. Θηβαίος με String Demons είναι αύριο το βράδυ Παρασκευή στο Club του Μήλου. Αύριο θα δίνουμε για το live του Σαββάτου το show στον ίδιο χώρο του Διογέννη Δασκάλου. Λοιπόν, δύο κωδικοποιημένα βασικά θέματα για σήμερα. Και μετά περιμένω τα σχόλιά σας και από εσάς και τον Παναγιώτο Παπαδόπουλο να πει ό,τι θέλει, ότι τραβάει η ψυχούλα του. Λοιπόν, σχολιάζετε ό,τι θέλετε με αφορμή τα δύο εψεσινά παιχνίδια του Champions League. Όπου είχαμε Μπαρτσελώνα, δεν θυμάμαι πότε, με Ολυμπίκ Λιονέ, δεν θυμάμαι πότε, 5-1, ημίχρονο 2-0. Και όσα γίνανε και. Υπάρχει μεγάλη αλητεία εκεί, τεράστια αλητεία, της οποίας το μέγεθος το συνειδητοποιώ σήμερα το πρωί που το ξαναείδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι από τα πέναλτι που αρέσκεστε να παίρνετε εσείς οι Έλληνες. Το 1-0 δηλαδή είναι δώρο. Είναι δώρο. Αυτό είναι πέναλτι που θες και το δίνεις για να γίνει το 1-0. Μιλάμε για καθαρή αλητεία. Τη συνειδητοποίησα σήμερα το πρωί. Και χθες το βράδυ τη συνειδητοποίησα. Σήμερα τον βαθμό τη. Είναι απίστευτο. Αυτός ο αλυταράς, γιατί μιλάμε περί αλυτήριου. Δηλαδή μιλάμε, αυτός είναι τώρα, τα παιχνίδια μεταδίδονται σε ώρες που βλέπουν εκεί παιδιά. Είναι ντροπής. Αυτός ο αλυτήριος που εύχομαι στον επόμενο γύρο να συναντήσει Βρετανούς. Ξεκάθαρα. Πες να πάρει τηλέφωνο. Αυτός ο αλυτήριος, ο ταμτακοϊνδιάνος που προσβάλλει τους Ινδιάνους των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ταμτακοϊνδιάνος της Ουρουγουάης, αφού τους φάξετε πρώτα. Είναι αλυτεία. Μιλάμε για Τάντακο Ινδιάνο, έτσι, ο οποίος πατάει τον Τζέισον Τεναγέρ. Ναι. Τον πατάει αυτός, Παναγιώτη. Ναι. Τον πατάει αυτός. Και ο διαιτητής ο Πολωνός, ο Καραφλόφσκι, δίνει... Το απομεινάρι του Λεχ Βαλέσα. Δίνει μπενάλτ για να κάνει εύκολο το έργο. Σου λέγω στο Λίνο, στο Λίνο το γρίφο. Έτσι. Στο Λίνο. Είναι, γιατί μετά, άμα γίνει το 1-0 εκεί μέσα, τελειώσαν όλα. Καλά, και είσαι τώρα η Ολυμπίκ Λιονέ. Ναι.
Δεν το λέω υποτιμητικά. Εδώ τέσσερα φαγητά του μπάρα. Έτσι, μια χαρά ομάδα είναι η Ολυμπική Λιονέ. Εντάξει, η οποία μετά μειώνει σε 2-1 βέβαια, αλλά όταν. Εγώ πιστεύω θα γίνει 2-2 για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Πάμε από αυτό, φύγαμε, τα κάτσε σχόλια μετά, Παναγιώτη. Πάμε. Στο επόμενο. Λοιπόν, Bayern München. Λάθος, Bayern Ήρτιγκεν. Bayern München. Ήρτιγκεν. Ήρτιγκεν τη λέω, ναι. 1900. LFC 1892, 1-3. Πλάκα. Ημίχρονο 1-1. Σχολιάζεις και όσα είδες εκεί, όσα δεν είδες εκεί, με αφορμή τον αποκλεισμό της ομάδας του Βλάνταν Ίβιτς από την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ. Και εδώ πέρα έχουμε το ένα από τα δύο βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής. Άντε το ρίξεις. Ποιος είναι η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη αυτής της Bayern München? Η πιο μεγάλη απάτη ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιριστής, όχι παράγοντας, όχι προπονητής. Απάτη ποδοσφαιριστής. Τεράστια απάτη ποδοσφαιρική. Το λέω εδώ και περίπου 2 χρόνια. Περίμενα, ας πούμε, και 2 χρόνια το λέω. Ποιος είναι? Κατά τη γνώμη σου, μπορεί να πεις εσύ άλλον. Ναι. Ή μπορείς να πεις μία από τις απάτες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ ποδοσφαιρική απάτη? Γιατί μας ακούνε για κάποιοι οι οποίοι έχουν δίκτυο νοημοσύνης. Δυστυχώς έχουμε και τέτοιους ακροατές. Με κοντά στο 0, 5, 10, 15. Θα σου πάρω το χεράκι. Ποδοσφαιρική απάτη εννοείται αυτός που είναι overrated, που λένε οι Άγγλοι. Αυτός που είναι υπερτιμημένος. Έτσι. Δηλαδή, δεν τον πω, ας πούμε, ποδοσφαιρική απάτη αν έρθει σήμερα στον Ηρακλή. Ναι. Έτσι. Αλλά για το επίπεδο αυτό, εκεί που το βλέπουμε, είναι ποδοσφαιρική απάτη. Ποιος είναι? Περιμένουμε. Είσαι τεράστιος. Είσαι τεράστιος. Τζάμπα κάνεις την προηγούμενη εκπομπή. Θα πω τώρα για σένα, μας περίμενα. Κι άλλους έχει ήρθει και κι άλλους. Λοιπόν, μπορεί να στείλετε 5 διαφορετικούς, έτσι. Να δούμε, να βρούμε μία άκρη. Μπορεί να στείλετε 15 άτομα, 15 διαφορετικούς. Ποιος είναι η τεράστια ποδοσφαιρική απάτη αυτής της Bayern München? Είναι αυτό που είχε πει ο Γιώργος Γεωργίου για τον Θόδωρο Ζαγοράκη. Όχι, έγινε χάμος. Είναι απάτη ποδοσφαιριστής. Μην μιλάς για τον ΠΑΟΚ, ρε, έλεγε ο Τουρσουνίδης. Ναι. Μην μιλάς για τον ΠΑΟΚ, ρε. Είναι απάτη ποδοσφαιριστής. Τι? Τι είπες? Έλα και πες, έλα, το χαέ, έλα και πες, έλα. Έλα, 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 έλα. Μπέκα μέσα, έλα. Έλα, μπέκα, έλα. Έλα, κουλουράκι σου. Μπέκα, έλα. Έλα, έλα από εδώ. Σε πήρε κουλούρι, σε πήρε. Πήρα και κουλούρι και θα μας κάνει μια χάρη. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ? Έτσι, είχε πει ο Γιώργος ο Τουρσουνίδης. Βέβαια τώρα θα το σκοτώνω εγώ, γιατί το κάνει δασκαλάκι, δεν υπάρχει. Άντε, έρχεται να το πει μόλις είναι κουλούρι. Καταρχάς, ποιος είναι αυτός ο κύριος που θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ? Αυτός ο κύριος είναι μόνο για τα καφενεία και για τα κολονάκια. Εσύ, Γιώργα, ρε, είσαι μόνο για τα μπουζούκια. Καλά κάνω, ρε! Καλά κάνω! Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Για τον ΠΑΟΚ. Άκουσα αυτό το σωτήριο δασκαλάκι. Δεν υπά... Άσε, Τουρσουνίδης είναι πολύ δύσκολος. Ναι. Τον κάνουν αρκετοί στο παρατρίχα. Δεν υπάρχει σωτήρι δασκαλάκι. Τον τέτοιο κάνει καλά, ρε, τον Καρακατσάνη. Καλά... Καλά, Θήμιο Καρακατσάνη. Έλα, καλά, καλά, και το Θήμιο. Σε παρακαλώ, λίγο, λίγο. Άλλη φορά. Άλλη φορά. Για να μην σκοτωθεί. Κατάλαβε τώρα, κατάλαβε. Για να μην σκοτωθεί, βέβαια. Έλα τώρα που τον έχουμε στα κέφια του. Αλλιώ δεν θα πει ποτέ ξανά, να ξέρει. Θήμιο Καρακατσάνη, άνετα, α πούμε, αποχωρούμε και οι τρεις από την Τρόικα και ακούτε Σωτήρι Δασκαλάκι να κάνει Θήμιο Καρακατσάνη. Δεν παίζει να φύγουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ένα βασικό θέμα αυτό. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο άπτεται της Μεγάλης Βρετανίας, κατά κάποιο τρόπο έμεσα εμπλέκεται το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι με τίποτα ακρεφνώς ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, ακούγονται διάφορα και γράφονται κυρίως στο διαδίκτυο στην πατρίδα μας, την περήφανη την Ελλάδα και την έξυπνη σε εισαγωγικά ή εξυπνακίστικη χωρίς εισαγωγικά Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Brexit. Νομίζω σήμερα είναι. Παράταση θα ζητήσουν, ναι. Το λέω εδώ πέρα. Ναι. Είναι 14 και μία σήμερα. Ναι. Είναι 14 και μία σήμερα. Και έχουν γραφτεί διάφορα και λέγονται διάφορα δεξιά και αριστερά σε ψηλικά τζίδικα. Όπως. Σε αυτά τα καφέ που έχει γεμίσει ο τόπος. Όλοι που έχουν κάνει. Η γειτονιά μας με χίλια παντού έχει 1000 καφέ. Mm. Από Έλληνες, ναι, λέγεται. Τι? Ότι στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται χαμός, αδειάζουν τα ράφια, οι Μεγαλοβρετανοί αγοράζουν χαρτιά υγείας, ζάχαρη, τσάι, βασικά φάρμακα, παυσίπονα. Καπότες.
Ναι, διάφορα. Φυσικά, όσοι μιλάμε, όσοι έχουμε γνωστούς, φίλους, συγγενείς στη Μεγάλη Βρετανία, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν συμβαίνει ούτε κατά το 1000000. Μπράβο, Μάρη. Αυτό. Ναι. Ούτε κάτι παραπλήσιο. Ερώτηση. Question. Αν μετρούσαμε σήμερα 14 και 1 για το Brexit, τι θα γινότανε? Παναγιά μου. Δεν λέμε τίποτα εμείς. Τι θα γινότανε, Παναγιώτη? Ναι. 14. Ναι. Ναι. Σήμερα είχαμε 14 και 1, ναι, για το Brexit. Παίρνουμε δρόμο. Έβγαινε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώστε μας εσείς τα γατόνια, οι έξυπνοι, οι πονηροί, οι εξυπνάκηδες, οι κουτοπώνηροι, οι εξυπνακίστικοι, τα εξυπνοειδή, όλα αυτά, τέλος πάντων τα ελληνοειδή, για το τι θα γινότανε σήμερα στην πατρίδα μας. Η SMR ανοιχτή σας περιμένει. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526 και όταν ανοίξουμε γραμμές μετά τις 11, τηλεφωνικά μπορείς να λες ότι σήμερα βγαίναμε σε 15 μέρες, 14. Ποια θα ήταν η εικόνα σήμερα εδώ, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, την περήφανη την Ελλάδα. Πώς το φαντάζεστε? Όλοι εσείς που γράφετε στα πληκτρολόγια και λέτε δεξιά και αριστερά ότι οι Βρετανοί ήδη αγοράζουν ζάχαρη, sugar, οι Βρετανίδες αγοράζουν σερβιέτες, είτε με πτερύγια, είτε χωρίς πτερύγια, ή ταμπών, ότι αγοράζουν παυσίπονα, ότι αγοράζουν οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες, ότι αγοράζουν τόνους χαρτί υγείας και πάει λέγοντας. Βασικός τίτλος της σημερινής εκπομπής, Hail, Hail to England. Α, και κάτι ακόμη. Πες το. Σε ποια ελληνική πόλη προτιμάτε να γίνει το αγγλικό Final Four του φετινού Champions League? Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται στην Καλαμάτα Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Για να φιλοξενήσει η πανέμορφη πρωτεύουσα της Μεσσηνίας το αγγλικό Final Four του φετινού Champions League. Δεν κάνω πλάκα. Τρίκαλα. Τώρα υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο. Πάτα. Δήμο Τρικαίων, πάτα και θα βγάλει τρίκαλα. Μπορεί ο καθένας, ναι, να προτείνει όποια ελληνική πόλη θέλει. Μπράβο. Για να γίνει το φετινό Final Four, το αγγλικό του Champions League. Να γίνει δίκαιη η μοιρασιά των εισιτήριων. Εντάξει. Oh. Στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή γίνεται ήδη Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρίως όμως, κυρίως, ποιος είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική απάτη σε αυτή την Bayern Μονάχου? Mm. Να τον έχουνε οι Έλληνες οι δημοσιογράφοι. Έτσι. Που πλέον τους έχει συχαθεί η ψυχή μου. Τώρα είμαι μαζί σου. Γεμάτο στερεότυπα και κλισέ. Όπως χθες. Που συντηρούνε, ναι, τις μεγάλες ποδοσφαιρικές απάτες. Μεγάλες προδοκίες. Κάρολος Ντίκερ. Τις μεγάλες ποδοσφαιρικές απάτες. Μπέστα. Που φοβούνται να κάνουν κριτική. Ναι. Και να δούνε την πραγματική διάσταση ενός ποδοσφαιριστή. Τη Σύρτηκε. Γι' αυτό χαίρομαι, παράδειγμα, τους δημοσιογράφους, τους Έλληνες, του θεάτρου, του κινηματογράφου, που θάβουνε. Καυστική. Που θάβουνε. Είχε κυνηγηθεί ο Δανίκας, ο κριτικός, επειδή την ημέρα της κηδείας του Θόδωρου Αγγελόπουλου τον έθαψε ως σκηνοθέτη. Ποιον? Τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Πότε? Oh. Τη στιγμή της κηδείας του. Την ώρα που έμπαινε στο χώμα ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Δανίκας τον έθαψε. Χίλια μπράβο. Προτιμώ αυτήν την ανηθικότητα από τα στερεότυπα και τα κλισέ των Ελλήνων δημοσιογράφων. Και ξέρω ότι πολλοί μας ακούνε, είτε από άλλες πόλεις, είτε και από την πόλη μας. Άλλη τρυφερή πόλη με τρυφερή δημοσιογραφία, ύμνων των κλισέ και της δημοσιογραφίας. Από 19 ετών που ακολουθούν τους δασκάλους που είναι σήμερα 40, 45, 50. Να τους έχουτι και να τους χαίρουστι. Εδώ, όχι αυτά, εδώ. Όχι εδώ, αυτά. Οι απάτες οι ποδοσφαιριστές θα χαρακτηρίζονται απάτες. Γιατί σέβομαι τον τεράστιο Μιρτσέκη. Μπράβο. Γιατί σέβομαι τον τεράστιο Ναλιτζή. Wow. Γιατί σέβομαι τον τεράστιο Μαυρίκη. Αντώνης. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Δύο διπλές. Τι είπε?
Αντώνη, δεν πειράζει. Εντάξει, ξέχασα το όνομά. Με ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε. Σταμάτα ρε Ασλάμα τώρα, έδειξε τώρα το δηλικάρι χθες και σου είπαν ο Βασιλάκος είναι. Άλλο από αυτούς. Για 20 ετών ρε φίλε. Γι' αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Τι σημαίνει δηλαδή. Για Χρήστο Θηβαίο. Και εγώ δεν ξέρω το Παυρίκι. Με String Demons. Χρήστο Θηβαίο με String Demons. Αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Χαιρόμαστε με το καλημέρα. Έχουμε 4 συμμετοχές. Να είστε καλά. Και 2 εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης, FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα Άρης ή Live και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Να είμαστε δεύτερο μισάωρο. Τρόικα εδώ πέρα, ενωμένη, δυνατή. Σχεδόν δυνατή, θα αποκτήσει τώρα δύναμη περισσότερη. Τουρίστα, για να το δω, πού είναι ο γάμος σου, ρε φίλε, τους κράζεις, άλλαξε ημερομηνία, λέει. Πού είναι το αυτό, ρε Σιπ, ποιος είναι ο τουρίστας. Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος. Επειδή το αυτοκίνητο είναι πολύτιμο, στην Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο μαργαριτόπουλος.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μαργαριτόπουλο που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της Τρόικας. Λοιπόν, Τσαλτίδης είναι εδώ. Επαναλαμβάνω, δεν φταίμε εμείς για το ότι δεν είναι εδώ ο Πάτροκλος ο Αριανός. Μας ειδοποίησε χθες το μεσημέρι ότι δεν μπορεί να παραστεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Κρις Τσάλτ είναι εδώ. Χθες είχαμε βασικό θέμα με εσένα, σε υπερασπιστήκαμε και ειδικά εγώ είπα ότι δεν θα επιτρέψω. Φίλε. Τρεις-τέσσερις ασπρόμαυρες φωνές, ναι. Ακόμη και αν είναι φίλοι μου, το να το σε φάνε την εκπομπή. Είπα τρεις-τέσσερις. Πάντα πια έχει τάση ρε παιδί να ανεβάζει, κατάλαβες. Ναι. Να έχουμε μία φωνή, λέει ο Ακροατή. Γενικά δεν πάει καλά. Γενικά δεν πάει καλά. Χθες το 0-1 τη Λίβερπουλ σηκώθηκε όρθιος και πανηγύρισε. Δεν είναι γούρλιαξε, αλλά. Yeah! Πίστευε. Στείλανε συμμετοχή! Στείλανε συμμετοχή! Εντάξει, με την ήρθε και παίζαμε, ρε φίλε, σιγά το πράγμα. Ε, ναι, ρε φίλε. Το βαβαρικό λουκάρικο λέγανε. Βαβαρικό γαριδάκι ήταν αυτό. Άντε, σε περιμένουμε. Ναι. Πώς και πώς. Ωραία, πάμε. Εδώ είναι ο Τσάλτ για σου. Για όλου. Κυρία Δημάρη, Άρη από Αθηνών. Γιατί θα μην δώσουμε, ρε φίλε. Και χθε δώσαμε και σήμερα. Λοιπόν, πάμε με άλλο ύμνο, γιατί η μέρα σήμερα είναι απλά μέρα της Μεγάλης Βρετανίας, είναι η μέρα του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι η μέρα της μητέρας του αθλήματος. Ο Ήρα Τορόντο δίνει τη δική του εκδοχή για απάτη ποδοσφαιριστή της Μπάγερν, που έπαιξε λέει 2 χρόνια μπάλα και τον προσκυνάνε ακόμη και σήμερα. Δεν έχει πολύ άδικο, αλλά δεν συμφωνώ όμως για αυτόν γενικά. Σε λίγο θα διαβάσουμε ποιον λες. Δηλαδή, κατά τις 11 παρα 5 θα διαβάσουμε ποιον λες για να γίνει και θεματάκι. Οι διαγωνισμοί μας. Δύο εισιτήρια Άρης Απόλλων Σμύρνης και δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Χρήστου Θηβαίου με τους String Demons αύριο το βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. String Demons παίζουν από Metallica, Iron Maiden μέχρι Pink Floyd, Black Sabbath, ό,τι θέλεις. Όμως με μια αντίληψη κλασικής μουσικής με έγχορδα, έτσι, με βιολί, με τσέλο, με κοντραμπάσο. FM και όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή Live και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Άιντε κερκίδα. Λοιπόν, τα δύο βασικά μας θέματα. Ποιος είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική απάτη ποδοσφαιριστής της σημερινής Μπάγερν Μονάχου. Για μένα σφυρίζει, κάνει μπαμ το ποιος είναι. Οπότε και παίρνω πίσω τον μπράβο που είπα στον Κωστή τον Τσατσαρό, ο οποίος πραγματικά το πρωί με σόκαρε, έκανε μόνος του μπροστά μου εδώ, μπροστά μας, έκανε live, απέδωσε live τον Manowar. Μιλάμε ότι έπαθα πλάκα, ειδικά τον τραγουδιστή, πώς λέγεται, Adams, Eric Adams, δεν ξεχνάω τώρα. Eric Adams δεν είναι Σωτήρη, ναι. Απίστευτο και Τζον Ντι Μάιο, έπαθα πλάκα, δεν υπάρχει ο Τσατσαρός και κάθεται κάνει μια εκπομπή η οποία είναι... Πραγματικά, δηλαδή, έχει έκταση 3 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ οι δυνατότητες του είναι ο Λάκερος, ο Μακεδονικός Κάμπος, συν τον Θεσσαλικό. Τέλος πάντων, και το άλλο θέμα, 14 συν 1 σήμερα, για το Brexit. Για την έξοδο της μεγάλης της Βρετανίας από την μικρή Ευρώπη. Λένε Έλληνες εδώ ότι γίνεται χαμός στη Μεγάλη Βρετανία. Ότι αγοράζουν οι Άγγλοι, μαζεύουν στο σπίτι χαρτιά του υγείας, ταμπών, σερβιέτες, ζάχαρη, τσάι, χαρτιά κουζίνας. Δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά βέβαια. Εδώ όμως τι θα γινότανε. Ότι είχαμε σήμερα 14 συν 1 για το Brexit. Τι θα γινότανε εδώ στην πατρίδα μας, την περήφανη, την Ελλάδα. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Απάτη Ασλαμά είναι όλη η ονομασία της Μπάγερν Μονάχου.
και θα στο εξηγήσω διαφορετικά. Πάμε. Διαχρονικά, καλά, για να μην είμαι και κουραστική, πριν κανένα δίμηνο νομίζω τα λέγαμε για την Μπάγκερν Μονάχου. Ναι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ρε φίλε. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Επειδή παίζεις ένα εύκολο πρωτάθλημα, πλέον είναι δεδομένο, ρε φίλε, ότι συμμετέχεις σε αυτό το δεσμό. Ναι. Είναι δεδομένο. Απλά. Σαν να έχει, σαν να έχει κάρτα, πώς το λένε, ρε. Στο μπάσκετ, η κάρτα στο. Στο Euroleague, μωρέ. Ναι. Που ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μετέχουν. Ναι. Που είναι μέτοχοι στην ουσία. Θα μου πει, κοιτάξτε, εντάξει, πάνω κάτω και η Chelsea, γιατί η Chelsea μπορεί να ισχύει αυτό, γιατί η Manchester United, γιατί η Liverpool. Απλά είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Καθόλου δεν ισχύει. Μην το anyway, anyway, δεν το είπες αυτό. Απλά, τι γίνεται. Από το πες, άρχισε να πείθουν όλο τον κόσμο, ρε φίλε, όλο τον κόσμο, ότι όλο αυτό το πράγμα που λέγεται Μπάγκερ Μονάχου, εμείς δεν αφήνουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα. Αλλά πες μου, ρε φίλε, τα τελευταία 25-30 χρόνια, ποια είναι η τρομακτική επιτυχία της Μπάγκερ. Πες μου. Το γεγονός. Το γεγονός και μόνο. Ναι. Το γεγονός και μόνο. Ακούω, ακούω. Εσύ κοιμάσαι, με τον Πάο. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Καλά, περίμενε. Το γεγονός και μόνο. Το γεγονός. Καλό. Τρία πέναντι χρειάστηκε, ρε φίλο, άλλο για να μας αποκλείσει. Τρία πέναντι χρειάστηκε να εκτελέσει. Το 84 η Μπάγκερ Μονάχου. Αυτό εδώ η Ρίτιγκεν. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ η ομάδα. Αυτή εδώ η ομάδα που στα 80's δεν πήρε πουθενά, έτσι. Ένα τελικό. Κάτσε και σκέψου. Ποιες ομάδες έχει αντιμετωπίσει σε τελικούς. Σε τελικούς. Ναι. Τα τελευταία 30 χρόνια. Και δεν θα, η αντίπαλος ομάδα ποτέ δεν ήταν μεγαθύριο. Ήταν η Ίντερ. Ήταν η Βαλένθια, δεν τις λες ρε φίλε, αμάν αμάν, ποιον έχω να αντιμετωπίσω. Ίντερ, η Βαλένθια, η Πόρτο και ποια άλλη. Και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, φίλε. Ναι. Κάτσε και σκέψου το. Αυτό το πράγμα δεν ίσχυε τελευταία 15 χρόνια να πεις, ρε φίλε, πώς τα παραλές. Ναι. Τι. Στο τελικό βέβαια. Ναι, στο τελικό. Κάτσε και σκέψου πόσους αποκλεισμούς έχει υποβεί. Τι κάζο έχει πάθει η Μπάγκερ. Απλά από το πες, ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Μπάγκερ, ισχύει και για την Εθνική Γερμανία. Κανείς δεν αμφιβάλλει, ρε φίλε, ότι είναι μεγάλο κλαμπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η Εθνική Γερμανία είναι μεγάλη. Αλλά φίλε, οι δημοσιογράφοι, το που λες, από το πες, χθες προσπάθησε όλος να μας πει ότι το 1-2 ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται με τους Γερμανούς. Και στο λέω και την ώρα, θα γίνει ένα 3. Και γίνεται ένα 3, ρε φίλε. Στο 1-2. Ποια Λίβερπουλ. Η μέτρια Λίβερπουλ, δεν μου αρέσει καθόλου. Στο 1-2, ο Σωτήρης ο Κωνσταβάρας. Στο 1-2. Στο 1-2. Ο Σωτήρης ο Κωνσταβάρας, βασικά τον αδικούμε. Στο 81ο λεπτό είναι 1-2. Λέει, εντάξει, προφανώς είναι τελειωμένο, αλλά αν και με τους Γερμανούς, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Μπράβο, ρε παιδιά, έτσι. Όσο μπορείτε, ναι, συντηρήστε αυτή την παπάρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, φίλε. Όσο μπορείτε. Αυτό εδώ το πράγμα ήθελε να πάει να συμμετέχει κανένα τελικό φέτος. Αυτή η Μπάγκερ. Θες να τους πάρουμε έναν-έναν. Ο Σνάτσον, ρε φίλε, είναι καλύτερος από τον άλλον. Από τον Αλαμπάμα. Τον Αλαμπά. Ναι. Καλός είναι ο Αλαμπά, εντάξει. Τι καλό ρε Μάρι, είναι αυτοί οι παίκτες για Μπάγκερ. Είναι αυτοί οι παίκτες για Μπάγκερ. Άμα δεν του συνεχίζουμε, θες να του πάρουμε έναν-έναν. Ένα Νόιρο, ο οποίο ρε φίλε δεν ξέρω. Είναι σε μια κάμψη, α πούμε, κτλ. Mm. Ο Ριμπερί. Πόσο είναι ο Ριμπερί, ρε φίλε, πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, ο Γιώργο από το Τορόντο, ο Ηρακλειδέας, ναι, έστειλε για τον Ριμπερί. Φτάνει, ρε φίλε. Ότι έχει παίξει για τον Φρανκ Ριμπερί, έχει παίξει 2 χρόνια μπάλα. Και με τα 2 εκείνα χρόνια μα τον κουβαλάνε μέχρι σήμερα ω παικταρά. Κάτσε λίγο. Εγώ τον Ριμπερί δεν πέθανα κιόλας με τον Παντελή Καφέ της Ελλάδας. Αλλά. Okay, ενώ σαν φάτσα. Γιατί παίζαν και άλλη θέση τελείως. Και εκτιμώ πάρα πολύ Παντελή Καφέ. Το έχω ξαναπεί 100.000 φορές. Ο χαφ του σκεπτόμενου ανθρώπου. Το λατρεύω τον Παντελή. Και ειδικά Έλληνας ποδοσφαιριστής που δεν λαϊκίζει, το προσκυνώ. Μεγάλος Παντελής Καφές. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο οποίος είναι. Εντάξει, okay. Εντάξει, μπορεί να δούμε τον Ρονάλντο, ρε φίλε, κρύβεται σε μεγάλα παιχνίδια. Αλλά οκ. Okay. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ναι. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, ο Ηρακλειδέας, ο Λίντζ. Το ξέρει όλη η πόλη, η μορφή της πόλης. Όλα τα προνόμια τα έχει Μπάγκερ, φίλε, σε σχέση με άλλους συλλόγους. Η Μπάγκερ Μονάχου. Έχει όλα τα προνόμια. Κάθε το χειμώνα μπορεί να κάνει μήνυ προετοιμασία. Ξεκουράζει ποδοσφαίρες. Παίζει σε εύκολο πρωτάθλημα. Δηλαδή, τι άλλο να σου δώσουν, ρε φίλε. Καλά, δε, αυτό πρέπει κάποιο ότι είναι και ναι, κατά. Τι κατά, ποιο το ότι παίζει σε εύκολο πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Ναι, κατά. Ναι. Γιατί κατά, ρε Μάρι. Εντάξει, γιατί. Έχουν πάρει φίλο την αφρόκρεμα τη Γερμανία. Όλου έχουν πάρει. Γιατί. Όλου έχουν πάρει. Γιατί δεν έχω να δώσω σκληρά μάτσα με έτοιμο για τα μεγάλα. Ναι, τι παίκτη όμω κουβαλά μέσα σου, έτσι. Σαν ομάδα, σαν σύλλογο. Λοιπόν, η μεγάλη εικόνα. Η Μπάγκερ Μονάχου είναι ολόκληρη η γερμανική οικονομία. Είναι οι Mercedes. Είναι οι μεγάλες εταιρείες που είναι από πίσω. Είναι η οικονομία της Νότιας Γερμανίας. Είναι η οικονομία της Βαυαρίας. Είναι όλο ένα ολόκληρο οικοδόμημα που στηρίζει την Μπάγκερ Μονάχου. Και φυσικά, επειδή είναι πολύ εύκολο με στερεότυπα και κλισέ να το συντηρείς, το κάνουν υπέροχα, κάνουν υπέροχα τη δουλειά τους οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Και οι μανατζαρέοι, που έχουν πάρε δώσε ψωμί. Με τη Γερμανία. Έτσι, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα είναι ντόμινο. Σε ένα υπέροχο του άρθρο, ο
Κόλλησα τώρα. Υπέροχο άρθρο. Φανταστικό άρθρο. Το 2004 με 6. Όχι, 5 με 7. Αν θυμάμαι καλά. Θα το θυμηθώ το όνομά του τώρα. Του δημοσιογράφου του Αθηναίου. Το ξεχνάω τώρα. Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να το έχω κρατημένο. Ακόμη και ο Λεβαδιακός περιμένει τι μεταγραφές θα κάνει η Τσέλσι. Ο Αμπράμοβιτς. Είναι, λέει, αυτή η τριετία που ακόμη και ο Λεβαδιακός και η Καλαμάτα και ο Όφι περιμένουν τι μεταγραφές θα κάνει η Τσέλσι. Γιατί είναι ντόμινο η οικονομία για να κινηθεί το χρήμα. Σαφέστατα ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής ο φετινός επηρεάζεται από τις μεταγραφές, ας πούμε, της Πόρτο, της Μπενφίκα. Αυτό είναι γενικό όμως. Είναι. Δεν είναι αστείο, είναι ντόμινο. Ναι. Στην Μπάγκερ τι γίνεται. Είναι ολόκληρη η γερμανική οικονομία. Ναι. Είναι η Mercedes βασικά. Είναι η Νότια Γερμανία, είναι η Βαυαρία. Η Μπάγκερ πρέπει να είναι ισχυρή. Δεν είναι τυχαίο ότι αν υπάρχουν χίλιοι Γερμανοί που στην Ευρώπη να μισούν την Μπάγκερ μονάχου. Πώς το είπες αυτό, δεν είναι τυχαίο. Αν υπάρχουν εσύ. Δεν έχω. Αν δεν υπάρχουν. Με άπρους Γερμανούς. Ναι. Να μισούν την Bayern. Τη στηρίζουν κιόλας. Μα δεν έχει αντίπαλο δέος, ρε φίλε. Θέλουν να πάει είναι καλά. Είναι μοναδική, ρε φίλε, παγκοσμίως, μεγάλη ομάδα που δεν έχει αντίπαλο δέος. Αντίπαλο εννοώ. Αντίπαλο. Η Dortmund έχει τη Σάλκε, ρε φίλε. Έχει τη Σάλκε. Αυτό είναι θέμα τη χώρα. Ναι. Το έχουμε πει αυτό κάποιες φορές. Η Γερμανία είναι μια μεγάλη παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη. Είναι η μόνη, μάλλον, στον κόσμο που δεν υπάρχει το διαχρονικό, το κλασικό ντέρμπι. Προσέξτε, μην αρχίσετε παπαριές. Γιατί τη μια περίοδο μπορεί να είναι Μπάγκερ Κολονία και να είναι Μπάγκερ Αβούργο μετά. Μην πει κάποιος, μην πει κάποιος 75 με 79 ήταν με την Gladbach. Όχι, φυσικά. Δεν με νοιάζει αυτό. Ναι. Διαχρονικά. Στην Ελλάδα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ θρύλος. Στη Σκωτία είναι. Ούτε για αστείο. Στη Σκωτία είναι Ρέιντζερ Σέλτικ. Στην Αργεντινή είναι. Ξέρουμε ποιο. Ισπανία είναι. Ξέρουμε ποιο. Στη Γερμανία ποιο είναι. Ποιο είναι. Ποιο είναι στη Γερμανία. Ποιο είναι. Το έχουμε πει 100.000 φορές. Ναι, ποιο είναι το El Clásico. Συγχαίρω με τον όρο. Ναι. Ποιο είναι το El Clásico της Γερμανίας. Ποιο. Να πεις θα φτύσει αίμα η Μπάγκερ εκεί πέρα που θα πάει, ρε φίλε, κάθε χρόνο που πηγαίνει. Θα πάει στον Ντόρτμουντ, θα πάει. Ποιο είναι το αντίπαλο δέος. Το διαχρονικό. Διαχρονικά, ναι. Το διαχρονικό. Ναι. Ένα. Μία ομάδα δηλαδή. Ναι. Μία ομάδα. Δεν υπάρχει. Όσο και να ψάχνεις. Στην Ουγγαρία είναι Ουίπεστ Χόνβεντ. Πάντα αυτό ήτανε. Εκεί, στη Γερμανία, ποιο είναι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει το ότι δεν έχουμε συμμετοχή. Ποιος είναι η τεράστια. Γιατί θέλετε, λέτε κάποιοι, θέλετε να μιλάμε για μπάλα. Είναι πολύ πολύ, είναι καυτό θέμα ποδοσφαιρικό. Γιατί εκθέτεται ανελέητα και εφιαλτικά η ελληνική αθλητική δημοσιογραφία. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Ποιος είναι η τεράστια ποδοσφαιρική απάτη της Bayern München. Μπορεί να υπάρχουν και μικρότερης κλίμακας. Αλλά αυτός δεν υπάρχει. Δηλαδή συντηρείται ένας μύθος και το διαπίστωσα και χθες. Με νέα παιδιά, εκεί που βλέπαμε το μάτς, που νομίζουν ότι πραγματικά είναι αυτός που λένε ότι είναι. Δεν βλέπουν την πραγματική εικόνα. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον μυθοποιήσεις. Δηλαδή να είναι ο τρόπος ζωής του, να είναι αλητεία, να είναι εναλλακτικός. Δηλαδή. Δεν και καλά πρέπει να βρεις κάποιο λόγο. Μεγάλος Γιούργεν Κλίνσμαν. Για ποιον λόγο. Πάω στο Μακεδονία Παλάς, στο τουρνουά τότε του Κοσκοτά, με Ολυμπιακό, Ηρακλή, Τωρίνο και Στουτγκάρδη. Φανταστικό τουρνουά, ναι. Υπέροχο τουρνουά. Με 4 υπέροχες ομάδες, πραγματικά. Και του ζητάω το καπελάκι του. Περίμενα κάτω μία ώρα. Και μου λέει, δεν μπορώ να στο δώσω με καλά αγγλικά, γιατί με αυτό έχω κάνει hitchhike σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστή η λατρεία του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μόνιμος κάτοικος Καλιφόρνια. Ναι. Λατρεύει Ηνωμένες Πολιτείες. Τις έχει γυρίσει 2-3 φορές με οτοστόπ. Με hitchhike. Αυτό σημαίνει προσωπικότητα. Γιούργεν Κλίνσμαν. Αυτό σημαίνει προσωπικότητα. Άντε αυτόν να τον μυθοποιήσω λίγο. Έκανε σούμορ με τον εαυτό του. Όταν πήγε στην Αγγλία, βγήκε πρώτο μάτσο και έκανε βουτιά στο χόρτο για να γελάσουν οι Άγγλοι. Γιατί το λέγανε Super Diver. Ναι, αυτόν να το μυθοποιήσω και λίγο. Γιατί και Γκέρντ Μίλερ, ας πούμε. Έτσι. Να μυθοποιήσω λίγο
τον αλκοολικό Γκέρτ Μίλλερ. Να μυθοποιήσω λίγο παραπάνω τον Γιώργο Δελικάρη. Που δεν χρειάζεται ο Γιώργος Δελικάρης, ήταν και υπερπεκτούρα. Αλλά λέμε ρε παιδί μου, είχε τη ζωή του, την αλητεία, την αλανιά, το στυλ, τον κομμενιλίκι. Ναι, τον Γιώργο Δελικάρη. Κωστίκο. Να μυθοποιήσω ποιον, τον Μπακασέτα. Ποιον, τον Μάνταλο. Ποιον, τον Μπέλκα. Που ξυρίζω μία ώρα να κάνω χωρίστρα και στα πείτε αξιωματικού. Να μην είμαι και παικτούρα να το κάνω. Να βαρέσω 5 τατουάζ. Μου είσαι κάνει τώρα κάθε πικραμένος 30 τατουάζ. Και παίζει μπάλα. Γιώργο Κωστίκο. Δεν χρειάζεται να μυθοποιήσει αυτός. Ναι. Αλλά λέω να το μυθοποιήσω και λίγο. Και στις φωτογραφίες του ακούμε. Με τα ωραία τα ξενύχτια, με το στυλ, με το πνεύμα, με το μυαλό. Με συζητήσεις για τα πάντα. Με ξενύχτια, με το σχορεμένο το ζουμπούλι στο μπέισμαν. Τον κουμπάρο του. Ναι! Ποιον να μυθοποιήσω, ας πούμε, τώρα από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Γιατί, εκεί που είναι αυτό. Ναι, εκεί που είναι αυτή. Τέλος. Ποιον από αυτόν τον Ολυμπιακό. Βέβαια, τα παιδιά πάντα θα θέλουν ήρωες. Πάντα έχουν κάποιους ήρωες. Οκ. Okay. Αλλά. Οκ. Okay. Ποιον, τι να μυθοποιήσω, το Φορτούνι. Κάποτε ο Ολυμπιακός εκεί είχε τον Κώστα Ιδινίου. Από τον Ηρακλή. Ποιο σύνθημα δονούσε τότε την ατμόσφαιρα σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Ο Γουλανδρής σε δήλωσε, ο Γουλανδρής δηλώνει, πουλάω τα καράβια μου να πάρω το Αϊδόνι. Αϊδόνι. Ποιον τώρα, να πάρω το Φορτούνι. Δυστυχώς, με λύπη μου το λέω, είναι ο πιο τεχνικός Έλληνας χαφ. Αυτός. Το λέω με λύπη μου. Δεν χαίρομαι. Ο Μάνταλος. Θα περνούσε έξω από προπόνηση της ΑΕΚ δεκαετίες 50, 60, 70. Θα περνούσε, θα τον αφήνα να μπει στην προπόνηση, να δει την προπόνηση. Δηλαδή, ο Νεστορίδης ο Κώστας πάει τώρα στα VIP του Καλλιπλάστικου και βλέπει την αγαπημένη του ΑΕΚ με δεκάρι τον Μάνταλο. Έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Τέλος. Όχι, okay, εκεί πήγε και το ποδόσφαιρο, αλλά μην ξεφεύγουμε από την κουβέντα, Μάριο, γιατί την πάγια ναι, μιλούσαμε ναι, ούτως ή άλλως. Απλά τώρα απλώθηκε και το πράγμα. Και έχω το τρομερά πρωτεία. Στο να κρύβονται σε αποτυχίες όταν υπάρχει μπάγκερ Εθνική Γερμανία. Άκουσε κανένα φίλο να μιλήσει για την Εθνική Γερμανία στο καλοκαίρι στο Μοντιάλ, σαν να μην πήγαν ποτέ. Τίποτα, ναι, εντάξει. Ναι. Απλά προκλήθηκαν τους ομίλους, κατάλαβες. Ναι. Όταν όμως κάνουν κάποια ανατροπή, αυτό είναι το γερμανικό ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτή είναι η μπάγκερ. Αυτό είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί, που δεν το έχει άλλη χώρα. Που δεν το έχουν άλλο η τελευταία ρανίδα του αίματος δεν πεθαίνει ποτέ. Εντάξει, φίλε, οκ. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει πείσμα, ναι, οκ. Αλλά μη μεγαλοποιείτε τα πράγματα, ρε παιδιά. Μη μεγαλοποιείτε τα πράγματα. Οκ. Λοιπόν. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα, οφείλω να ομολογήσω, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Είναι ο αγαπημένος Παοξής 164, καλημέρα. Το μεγάλο θέμα, Πάπη, είναι ποιος πρέπει να παίξει βασικό στην κορυφή για να πάρουμε το ματσάκι στα σίγουρα. Θα το βάλει ο κόσμος. Δεν ξέρω για τον Πάοκ. Προφανώς. Τόση ώρα μιλούσαμε άσχετο. Μπαίνει για live ο 479, παιδιά, αν μπορείτε, και όνομα. Βάζετε και όνομα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Τώρα εγώ να στείλω αυτό, αν βγεις εσύ νικητής, 479, σκέτο μόνο το επίθετο στο κλαμπ του Μήλου, θα με κοιτάξουν περίεργα. Σκέψου μπορεί να της λέγανε Παπαδόπουλο και να της λέγανε κι άλλος Παπαδόπουλο. Σε αυτόν που το μανατζάρει. Τέλος πάντων, ο 483, ο Στέριος, μπαίνει για το live, καλημέρα. Ποια μπάγερ, μωρέ, η μεγαλύτερη απάτη ήταν ο Ντίτερ Χένες, που βάρεσε 3 πέναλτι. Εκεί πέρα κόβεται. Όχι, δεν κόβεται, μάλλον τελειώνει. Και εγώ πρέπει να ψάξω συνέχεια. Αν υπάρχει συνέχεια, αν υπάρχει. Προφανώς sorry, τον Bayer Pauk, εννοείται το φίλο. Στείλε. Δεν μιλάμε ήταν ο Κένες. Μιλάμε για τη σημερινή. Στα πέναλτι που χάσαμε από την Bayer. Ο Αουγκεντάλερ δεν τα εκτελεί. Ναι. Ο Αουγκεντάλερ είναι. Το εκτελεί τρεις φορές νομίζω. Ή κάνω λάθος. Έτσι νομίζω. Και εγώ έτσι νομίζω. Σώτο. Τι. Αυτά που έπιασε ο Φορτούλα και έδινε επανάληψη. Ποιο εκτέλεσε τρία όμως. Τις επαναλήψεις που έδωσε. Που τα έδινε επαναλήψη, ναι. Τα έδινε επανάληψη. Έχω την λίπος του Αγκεντέλερ. Ο διαιτητής, θύμισε, Ιταλό. Ούτε θυμάμαι. Άγγλος. Άγγλος. Νομίζω Άγγλος. Τέτοια μας κάνατε. Ο διαιτητής Άγγλος δεν ήταν Σωτήρη. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να αίρεση, ναι. Πάρτε εικόνα από εκείνο τον Μπάγερ Πάοκ. Και δεν είναι το όνομα του Πάοκ, ρε παιδί μου, αν έχει λάμψει ή όχι. Τότε στο Ολυμπιακό ήταν του Μονάχου. Είτε παίζει ο Πάοκ, είτε παίζει η Μίλαν. Αυτό το πράγμα υπήρχε στο Μονάχο. Πόσο κόσμο υπήρχε. Στο παλιό Ολυμπιακό στάδιο, έτσι. Ναι. Το τονίζω, φίλε Στέριο, μιλάμε για τη σημερινή Bayern απάτη ποδοσφαιριστή, έτσι. Σημερινή. Λοιπόν, ο 523 είναι ο Γιώργος ο Ιταλός.
Στυλ τους δεν το διαβάζω, εννοείται, τους Άγγλους στην Ζάκυνθο να κάνουν το Final Four. Εκεί οι Άγγλοι, φίλε, μια χαρά σε εξηγούνται. Γιώργο Ιταλό. Εκεί οι Άγγλοι σε πάνε μέχρι το κέντρο, όπως πήγε ο Μιχάλης ο Γεροθόδωρος στον Νίκο τον Αναστόπου. Στη λεωφόρο. Λοιπόν, ο 123. Στο ΆΚΑ. Ναι. Στο ΆΚΑ. Και φωτογραφία. Και στη λεωφόρο είναι ο Αλμπέρτσο που του κάνει έτσι. Ο Γεροθόδωρος ο Μιχάλης. Ναι. Και φωτογραφία του. Ναι, okay. Πιένει... Αλλά υπάρχει άλλο δάχτυλο του Αλμπέρτσο, νομίζω ότι τη λεωφόρο μέσα είναι. Εκείνο, το εκείνο είναι του. Του... Στου οπαδού του Παναθηναϊκού. Νομίζω ο Άλμπερτσεν το κάνει. Του Αντρεούτσι. Είσαι σίγουρο. Όχι, ο Άλμπερτσεν έχει κάνει. Το έχω και σε φωτογραφία έτσι. Α, εννοεί Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εγώ ναι, μιλάω ναι, για παίκτη του Παναθηναϊκού. Ναι. Α, ναι. Εντάξει, Άλμπερτσεν στη λεωφόρο, θύμισε μου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 1983-84. Τότε ήταν. Και κάνει αυτό. Κάνει αυτό, ναι, ναι, το έχω και φωτογραφία. Ναι. Πριν από το Μάτσικ Σπορ. Μπορεί και να το έχω. Μπορεί και να το έχω. Γιατί έχει κάνει και τους έχει, κάνει, τους έχει δείξει ναι, ο Αντρεούτσι ναι, στους Παναθηναϊκούς ναι, που τον κράζανε και βάζει γκολ. Mm. Και βγάζουν οι Παναθηναϊκοί σύνθημα ναι, δυο ναύτες και δυο μούτσι του του τον Αντρεούτσι. Σωτήρη, μιλάμε για ποιητικό σύστρος έτσι. Φίλε, να το βγάζουν αυτό για σένα οι δικοί σου οπαδοί. Το διανοείσαι. Δεν υπάρχει αυτό. Για σένα ή οπαδοί σου. Δεν υπάρχει. Δυο ναύτες και δυο μούτσι του του τον Αντρεούτσι. Άσε το δεύτερο που αναφέρεσαι, 5-32 είναι αυτός Μάριε. Λέει για τον πρώτο και λέει για τον άλλο. Κάτσε, πρώτα. Ο 123, για να τελειώνουμε. Ναι. Εγώ λέω να γίνει στη Μύκονο. Άρης ρε προτείνει να γίνει το φετινό αγγλικό Final Four του Champions League στη Μύκονο. Πάμε σε μήνυμα θαλαμοφύλακα που έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ ώρα και ασχολείται με το θέμα μας για το αν είχαμε εδώ αντίστροφη μέτρηση για τον Brexit. Λέει λοιπόν, αν έμεναν 28 μέρες, τι λέει, 28 Δευτέρου, μέρες για τον Brexit, άνω κάτω τελεία. Οι άνω των 75 θα φόρτωναν ζάχαρες, ευαπορέ και αλεύρι από τα σούπερ μάρκετ. Οι κάτω των 30 θα έπιναν 5-5 τους φρέντο, μη τυχόν σταματήσει η εισαγωγή εσπρέσο στη χώρα. Οι παοκτσίδες θα ζητούσαμε εισιτήρια για το εκτός με Λάρισα και ο Χρυσανθούλης θα έκραζε τον διαιτητή του αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας. Θεϊκό μήνυμα από παδό του ΠΑΟΚ, θαλαμοφύλακα, να είστε καλά. Λοιπόν. Μαζί μας είχαμε την διαλόγου την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρια, Λεβαντόφσκι, η Ριμπερή, η Χάμες Ροντρίγκες. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Τι προσφέρει διαλόγου, άκου τώρα. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τα ακούς αυτά, Αλαμπάμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη, περισσότερα στο dialog.gr. Λοιπόν, υπερτεράστιο μήνυμα του 532. Υπερτεράστιο μήνυμα, δεν υπάρχει το μήνυμά του. Ο Ριμπερί έπαιξε δύο χρόνια. Ο Χάμες, στον οποίο αναφέρεσαι, όσοι. Δεν αναφέρομαι στο Χάμες. Ναι, αυτόν ακόμη ναι, θα τον περιμένω ένα χρόνο. Τι να περιμένεις, ρε Μάρη, τι να περιμένεις. Θα τώρα τον περιμένω ακόμη ένα χρόνο. Το ορτίκι. Να διαβάσουμε τι λέει. Ο Χάμες, στον οποίο αναφέρεσαι, έκανε ένα ματς και μεταγραφή. Καλημέρα. Τεράστιο μήνυμα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Να ένα ματς. Να παντρεύτηκε την αδερφή του. Ποιο είναι, του γκολκίπερ του. Μαζάλτσαν τα ούμπαλα. Παντρεύτηκε την αδερφή του. Είναι ξάδερφος του τέτοιο. Ο κουμπάρος του είχε κλάσει ένα ζευγάρι. Άστο. Ναι, δηλαδή έλεος, ναι. Έτσι. Δεν αναφέρομαι στο Χάμες όμως. Τον περιμένω ακόμη. Ο άλλος πάει. Ο άλλος που λέω εγώ τεράστια ποδοσφαιρική απάτη τη σημερινή Μπάγερν. Πάει. Τελείωσε. Τελείωσε. Και να σου το πω κι αλλιώς. Αν ερχόταν Σεπτέμβριο στον Ηρακλή αυτόν, δρόμο, δεν τον ανέβαζε. Δεν τον ανέβαζε. Άσε με τον κυνηγούσε στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, βασικός της Μπάγερ Μονάχου, αν το σκεφτείς είναι τραγικό, να μην πάρει από το χέρι και να ανεβάσει στην ελληνική Super League αυτόν τον Ηρακλή. Έτσι. Στον Χάμες δίνω ακόμη για αυτό το επίπεδο ένα χρόνο. Αφού έκανε όργια με τη Ρεάλ. Αλλά το μήνυμά σου είναι υπέροχο. Τέλειο. Έτσι. Το ότι έκανε ένα ματς και μεταγραφή. Έτσι. Λοιπόν. Δύο στήρια για τον αγώνα Δευτέρα. Άρης Απόλλων Αθηνών. Καλημερίζουμε Αθηνών, Δήμο Αεκτσή. Γεια σου, Δημάρα. Τιάγκο, ο Τσιόλης της Μπάγερν. Καλό, καλό, όντως. Ναι, ρε παιδιά. Ναι, όντως. Ο Τσιόλης της Μπάγερν, ναι, πραγματικά. Δεν εννοούμε Τιάγκο, έτσι. Όχι. Εννοείται πως όχι. Λοιπόν, αυτά. Δύο εισιτήρια Άρης Απόλλων Σμύρνης, μας το θύμισε ο Παναγιώτης. Και δύο διπλές Χρήστος Θηβαίος. Με String Demons μαζί,
αύριο βράδυ, μια υπέροχη μουσική βραδιά στο κλαμπ του Μήλου FM και όνομα επώνυμο δίπλα live. Η Άρηση και τα δύο αποστολή στο 54-526. Εδώ είμαστε και μπαίνουμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάντα με Σωτήρη Βασκαλάκη να κάνει τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Καμία συμμετοχή για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Πραγματικά θλίβομαι. Αρκετά καλή προς καλή συμμετοχή για το αυριανό live. Παρασκευή βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Ο Χρήστος Θηβαίος συναντά τους String Demons. Θα εμφανιστούν και χωριστά κάποιες στιγμές, εννοείται οι δυο, αλλά κυρίως θα παίξουν μαζί σε κομμάτια με ιδιαίτερη ενορχήστρωση λόγω της παρουσίας των String Demons, τους οποίους ξέρω ότι λατρεύουν και μεταλλάδες και πάνκιδες κτλ. Δύο διπλές προσκλησούλες δίνει σήμερα η Τρόικα. Όσες και όσοι δεν κερδίσατε σε εμάς, μπορείτε να συντονιστείτε σήμερα και αύριο στον μήνυμα στο ραδιοφωνικό αδερφάκι του Λίμπερου 107,7, εκεί πέρα από το οποίο το τρέχει ο Άκης Κισλόγλου, για να διεκδικήσετε προσκλήσεις από εκεί. Σίγουρα κάποιες εκπομπές θα δίνουν για το live αυτό. Και θα δίνουμε και αύριο για Διογέννη Δασκάλου για το Σάββατο, για το show του στο Σάββατο στον ίδιο χώρο. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Κλασικός ο τρόπος, στο κινητό σου FM αφήνεις κενό το όνομά σου, το επώνυμό σου οπωσδήποτε. Δίπλα γράφεις Άρης ή live ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54-526. Ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές 23-10-287-888. Από κινητό 6-9-45 τα υπόλοιπα ίδια. Δηλαδή 2-87 και 3 οκτάρια. Καταιγιστικά ξεκινήσαμε με τους Manowar και Hail Hail του England και όχι τόσο καταιγιστικά αλλά βρετανικά συνεχίζουμε με τους μοναδικούς, τεράστιους, αξεπέραστους Clash στον ύμνο τους This is England. Το αφιερώνω στον Θουβού, μεγάλο βρετανόσκυλο της εκπομπής, ο οποίος λέει «Η ημέρα η οποία δικαιωνόμαστε, Μαριούλη Πατερούλη, σβήσαμε τους απατεώνες Mannschaft München, Lazodoitz, σας σβήσαμε κύριοι, Βρετανική κυριαρχία, θα σέβεστε, καλημέρα», λέει ο Θουβού. Φαντάσου άλλο σκέφτηκες εσύ και 3-4 έχουμε αναφέρει ήδη. Ναι, τεράστιο μήνυμα, θα ανακαλέσω λίγο για Χάμες Ροντρίγκες. Τώρα είδα ότι είναι 27 ετών, 27 μισό, ζητώ συγγνώμη. Τι άλλο θες. Δεν του δίνω άλλη χρονιά δώρο σε αυτό το επίπεδο, ζητώ συγγνώμη. Είχα την εντύπωση ότι είναι 25. Μπήκα, το είδα τώρα στο λάπτοπ μου, το υπερσύγχρονο λάπτοπ που έχω, και είδα ότι είναι 25. Ζητώ συγγνώμη. Δεν του δίνω άλλη ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο. 27 μισό. Ναι, νόμιζα εγώ ότι είναι 25. Ζητώ συγγνώμη εγώ. 28 έτσι. Μισό δηλαδή. Ναι. Αφού πάει η χρονιά φέτος. Ναι. Μήνυμα πραγματικά υπέροχο του Γιώργου του Ιταλού. Γρήγορα τα αντανακλαστικά της εκπομπής. Στην θέση του Πάτροκλου έφεραν τον Χρύσανθο. Πραγματικό αραβούργημα, μ' αρέσει Γιώργο Ιταλό. Αυτό ναι. Αυτό είναι ωραίο, ρε φίλε. Αυτό είναι ωραίο. Μπράβο, ρε Μάριε, λέει που το είπες. Το λέει και ο Παναγιώτης, έτσι. Μπράβο. Με αυτή την λακεία του τύπου, με τους Γερμανούς που ποτέ δεν ξέρεις. Άμα πια αηδία, λέει ο Θουβού, ναι, εννοείται. Εννοείται. Το έχουμε πει 100.000 φορές από εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Απλά ο ελληνικός τύπος αρέσκεται στα στερεότυπα και τα κλισέ. Ατελείωτος βαθμός. Και επίσης, 1.000 ευρώ από τον Μάριο τον Ασλαμή. Σε ποιον, σε μένα. 1.000 ευρώ από τον Μάριο τον Ασλαμή στον πρώτο Έλληνα δημοσιογράφο που όταν οι σκηνοθέτες ζουμάρουνε στα VIP του Allianz Arena. Μπράβο, ρε Μάριο. Δεν θα μας πρίξουνε με τον Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε και τον Ούλι Χένες, αλλά θα μας πούνε ποιος είναι αυτός ο παικταράς, ναι, με την κολλημένη χωρίστρα, ο πάντα αγέλαστος, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτούς τους δύο. Άκου λοιπόν, Μάρη, επειδή δεν έχεις κάνει ποτέ το συγκεκριμένο που θα σου πω. 1.000 ευρώ, άσε τα χλαμάρες πάλι, καλά είμαι, πάλι, τα κλεισέ, να τα κλεισέ. 1.000 ευρώ στον πρώτο Έλληνα δημοσιογράφο που θα μας πει ποιος είναι ο ακριβώς κάτω από τους δύο. Γιατί ποτέ δεν το έχεις κάνει αυτό. Επιθετικό. Αυτό θα σου περιγράψω τώρα. Και δεν θα μπορούσε να το έχεις κάνει γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται. Πώς γίνεται η μετάδοση... Πώς γίνεται η μετάδοση στα παιχνίδια αυτά στα ευρωπαϊκά. Αν δεν πάει εκεί δημοσιογράφος, στο στούντιο. Πώς δηλαδή. Με ένα μόνιτρο μπροστά, μια τηλεόραση. Και... Τι και. Αλλάζει εικόνα. Τι και. Βλέπει ό,τι βλέπω. Βλέπει ό,τι βλέπω. Καλά λέει. Όχι μόνο. Τι ακούει. Τι ακούει. Τον Γερμανό σπορκάστερ. Ναι. Και τι έγινε με αυτό.
Ακόμα καλύτερα. Αν τον ακούει. Πολλοί δεν τον ακούνε. Ποιο το είπε αυτό. Μπορεί να τον βοηθήσει. Πολλοί δεν τον ακούνε. Όχι. Τον ακούνε 100%. Τον ακούνε. Και. Μπορεί να πάρει τον Πάρη τον Τζελεπίδη. Μπορεί να τον βοηθήσει. Ναι. Α τον Πάρη. Δεν θέλω να πάρει τον Πάρη. Άστον. Ίσα ίσα. Μπορεί να τον Πάρη κάνει στον ΝΟΤΕ αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, στον Κοσμοτέ. Το λέω ως παράδειγμα ότι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι κοντινό μα το κάνει. Πάει. Επόμενο και. Ακούει. Και. Ναι. Πιστεύεις ότι όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν όλους αυτούς εκεί πέρα που λες? Αυτό λέω. Φίλε, εντάξει. Αυτό λέω. Όχι. Ακούει λοιπόν αυτό που περιγράφει και 9 στις 10 περιπτώσεις, ακόμα και αν λέγεται Σωτηρακόπουλος, 9 στις 10 περιπτώσεις, επειδή κάνεις μία μετάδοση, ακόμα και, και να μην το θες, όταν το πλάνο δείχνει το δασκαλάκι. Καλά, εγώ αν κάνω, ακούς, εγώ αν κάνω θα πω, θα πω ότι κάτω είναι ο τεράστιος Γκίντερ Νέτσερ. Και ακούς. Στο πλάνο μας τώρα, ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ακόμα και να μην θες να πας εκεί, επειδή είναι πολύ γρήγορη η μετάδοση, το λες. Τρεις φορές τον δείχνει. Ναι, ρε, τρεις φορές ένα ημίχρονο. Σαν να δείχνει, ρε φίλε, τον Γκάλι και από δηλαδή, τον Λιπηρίδη και από τον κάτω Γκάλι, τον Γκάλι και τον Παπαγεωργίου. Ένας, παιδιά. Ναι. Τον Γκάλι και τον Παπαγεωργίου και από κάτω τον Άστο. Αν δεν ξέρεις τον Άστο, δεν θα το πεις. Αν τον ξέρεις, θα πεις ο Νάστος, ο παλιός Άστος του Άρεος. Ναι, ρε φίλε, αλλά τον Γκάλι θα πεις. Καλά, σε ώρα πολύ, αυτό είναι το εύκολο, το προφανές. Και η συγχωρημένη μάνα μου τον ήξερε. Το συγχωρημένη Ίγκερ. Και η μάνα μου έλεγε καλά αυτό. Άρα ποιο θα πεις? Δεν το δείχνει και φευγαλέα μια φορά να πεις. Θα δείξω, θα πω και τον Γκίντερ Νέτσερ. Καλά, γιατί τσατίστηκες. Αυτό. Πάει αυτό. Ο Θουβού είναι ο πρώτος που απαντάει. Ο Λεβεντόφσκι είναι, ρε πατερούλη. Μεγάλη απάτη λέμε, εννοείται. Μιλάμε για την τεράστια ποδοσφαιρική απάτη που ακούει στο ονοματεπώνυμο Ρόμπερτ Λεβεντόφσκι. Ο άνθρωπος που έγινε 30 μισό και, προσέξτε, εγώ τεκμηριώνω, δεν λέω ότι να είναι έτσι για να πω, είσαι 30 μισό πλέον. Ναι. Τι θέση παίζει ο Λεβεντόφσκι? Φορ. Ποια χώρα είναι η χώρα απάβγασμα για τα εννιάρια στον πλανήτη? Λεχ Βαλέσα. Μόνο η Αγγλία. Λοιπόν, τι περιμένεις? Αν έχεις στόχους και θέτεις τον πύχη ψηλά. Δηλαδή πες ότι εγώ σήμερα ήδη γινόμουνα διευθυντής στο Λίμπερο, διευθυντής μετά από ένα χρόνο στην Αθήνα, στο πιο μεγάλο αθλητικό της Αθήνας, μετά διευθυντής στην Έρα, ποιος ήταν ο επόμενος στόχος μου, να πάω πού? Στο Μέγαρο Μαξίμου. Να κάνω τι? Αν όχι κυβερνητικό πόστο στην Ελλάδα, να πάω σε ένα challenge καινούριο. Μέσα στην Ευρώπη, κάπου αλλού. Πάνε στο Survivor να γελάσουμε. Σε αθλητή, μαζί με τον Κουνισότο. Ναι. Θα σου πω τώρα για σένα, γιατί είχαμε και το θέμα. Λοιπόν, όχι, όχι. Λεβεντόφσκι, αφού δεν πηγαίνεις στη Μεγάλη Βρετανία ως εννιάρη να παίξεις εκεί, άρα λες, καλά είμαι εδώ. Με τα ελληνικά χωριά. Να βάζω 5 γκολ σε ένα τέταρτο, Μάρι, να βάζω 5 γκολ να γράφω ένα κόμμα. Και γυρίζει ένας κύριος δίπλα. Υπάρχει άλλο πράγμα όμως. Μπορεί να δουλεύεις στο χωνί που έκλεισε. Ωραίο το χωνί. Το χωνί, μπράβο που έκλεισε. Έγραφε και πανούσιο. Και να παίρνεις όσα λεφτά. Δεν θα έπαιρνε ούτε σε τρεις διευθυντικές θέσεις. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Σε άλλο μέσο. Δεν είναι μόνο καλά, τα χρήματα. Λέμε το. Αυτός λοιπόν προφανώς παίρνει τα περισσότερα που μπορεί να πάρει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την ομάδα και σε αυτό το πρωτάθλημα. Τότε είσαι ένας. Και αν πάει στην Αγγλία όπως λες, θα πάρει τα μισά. Είναι ένας λίγο πιο αναγνωρισμένος Λεβέκ. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάπως έτσι είναι, ρε φίλε. Όχι, γιατί έχει κάνει. Είναι, φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα στον ποδοσφαιριστή, όχι μόνο στον ποδοσφαιριστή, γενικά στη ζωή. Έτσι σαν στόχο, χρειάζεται. Σαν στόχο. Δηλαδή, σαν στόχο. Okay. Δηλαδή ο Χούμελς το είπε ξεκάθαρα. Ο Ματς Χούμελς. Δύο καλοκαίρια συνεχόμενα, το θυμάστε νομίζω, έτσι. Τον ζητάει United. Δύο καλοκαίρια. Ειδικά το ένα, πρέπει να τον πήρε τηλέφωνο ο Φέργκισον τρεις φορές. Τα γράφανε εδώ πέρα και πάντου και εδώ. Η τελευταία ελληνική εφημερίδα το έγραφε. Γνωστό, ναι. Έτσι. Είπε ο άνθρωπος. Εγώ εδώ καλά είμαι. Παίζω με τους Έλληνες, με τα χωριά εδώ πέρα τα ελληνικά. Συρτάκι. Μην ξεχνάμε, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει χορέψει συρτάκι. Με Άγγελο Χαριστέα και με Θεοφάνη Γκέκα. Και ρωτάω, σε ποιον αγγλικό σύλλογο έχει πάει ο Θεοφάνης Γκέκας? Πόρτσμουθ. Έχω ρωτήσει 80 Έλληνες, δεν το θυμάται κανείς. Πόρτσμουθ. Για να πω την αλήθεια, δεν το θυμάται ούτε ο Φάνης ο Γκέκας. Αν πάρει τώρα η Μαριλής. Πολύ καλό αυτό που είπες. Αν πάρει η Μαριλής τώρα τηλέφωνο και πει: καλημέρα κύριε Γκέκα. Σε ποιον αγγλικό σύλλογο θα πάει? Χάντερσφιλ θα πει. Αμφιβάλλω, θα πει. Λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Εγώ στην Αγγλία? Ποτέ. Τον είχε στείλει ο Βέλιμιρ Ζάγετς στην Πόρτσμουθ. Είχε πάει εκεί, ναι. Δεν του δώσανε το ούτε μπλουζά. Εσύ να το λες. Ναι. Αν το θυμάμαι. Ναι. Μα τώρα τι λέω, θέμα βάζω. Αυτό λέω, ναι. Λες ούτε εγώ το θυμώ, ούτε και εγώ το ξεχάσει. Το συμβολικά το λέω. Α, συμβολικά, εντάξει, συγγνώμη. Δεν του δώσανε μπλουζάκι να κάνει προπόνηση. Άιντε. Μπράβο.
χόρευαν μαζί του Σιρτάκι όλοι οι Γερμανοί. Ουχ, καλά να είσαι. Στη μεγάλη κατηγορία, έτσι. Και τα ξαδέλφια του Ολλανδοί βγάζαν πρώτο σκόρ τον Μαχλά. Άκουτο. Με τον Τόργκελε γελούσε η Τούμπα. Και στη Γερμανία ο άνθρωπος σε σκόρευνε. Με Άγγελο Χαριστέα χορέψανε Σιρτάκι όλοι οι Γερμανοί. Τι ελπίδα έδινες στο Χαριστέα να πυροβολεί τα βρετανικά δίχτυα. Απλά πράγματα. Ρόμπερτ Λεβεντόφσκι, μπράβο δημοσιογράφοι Έλληνες, όσο μπορείτε σε κάθε φάση να το λέτε ένας φορ παγκόσμιας κλάσης. Μπράβο. Και να θυμίσω ένα μάτς που καίει. Προτελευταίο γιούρο. Πολωνία Βόρεια Ιρλανδία. Θέλει η Πολωνία οπωσδήποτε νίκη. Βάλτε και δείτε πού υπάρχει ο Λεβεντόφσκι. Οδηγείται σε απόγνωση, βγαίνει μέχρι τη μεσαία γραμμή, τον έχουν χαϊδέψει από πίσω όλοι οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι παίζουν κυρίως δεύτερη και τρίτη κατηγορία Αγγλίας, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα και καθαρίζει ένας άλλος πικραμένος γύρω στο 70 τόσο. Ναι, λίγο πιο νωρίς το βάλαμε. Ένα 0 είχε λήξει. Δεν θυμάμαι. Ναι, ένα ματς το οποίο μπορούσε να το έχει πάρει η Βορειοϊρλανδία. Δείτε αν υπάρχει Λεβεντόφσκι. Αν ήταν στο ματς αυτό ο Περόνε 30 ετών, θα είχε βάλει 2 γκολ για την Πολωνία. Μπράβο. Δεν συγκρίνω Εμμάνουελ Περόνε με Ρόμπερτ Λεβεντόφσκι. Περιμένουν γραμμές, Σωτήρη. Περιμένω. Εντάξει, πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ναι. Ναι, καλημέρα, πάμε. Όνομα και ομάδα και πάμε. Καλημέρα, Γιάννης. Λέγομαι Παοκτής. Είμαι λοιπόν. Πάμε, Γιάννης. Είμαι Μπάγερν. Φανατικός οπαδός. Σας ακούμε. Λοιπόν, δεκτών και πολύ ωραίο. Επειδή μας έχει ζαλίσει με το περιβόητο βρετανικό ποδόσφαιρο, ναι. Λοιπόν, αν δεν είχαν έρθει οι Άραβες Μεγιστάνες, ναι. Θα ήσουν ένα ποδόσφαιρο γάμα διαλογής. Ωραία. Οι Άραβες οι Μεγιστάνες σε ανέβασαν. Η μισή Championship, η μισή Championship έχει ευρωπαϊκούς τίτλους. Συνέχισε, Αδαΐ. Τα εκατομμύρια. Συνέχισε, Αδαΐ. Ένα το κρατούμενο. Συνέχισε, Αδαΐ. Δεν απαντάς όμως, Γιάννη. Σου απαντάς. Η μισή Championship έχει ευρωπαϊκούς τίτλους. Και δεν τα πήρε με Άραβες. Τα έπαιρνε τη δεκαετία του 70, του 80 και του 60, έτσι. Μιλάμε για δεκαετία του 90 και μετά. Γιατί? Γιατί, ρε, γιατί? Σαν να λέω, ωραία, πάω εκεί. Πάω και είσαι! Ωραία! Ωραία! Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ από το 86 και μετά! Όχι για τον ΠΑΟΚ, για... Εγώ θέλω να... Ρε αγόρι μου, εγώ! Δεκαετία το 90 τι έκανες στην Αγγλία? Πάει καλά ο άνθρωπος. Τίποτα. Ωραία! Τίποτα. Αν μιλήσω τίποτα. Από εδώ και πέρα, όταν βγαίνεις για ΠΑΟΚ, θα μιλάμε από το 86 και μετά. Η Μπάγερ τι ήταν τη δεκαετία του 90, ρε Γιάννη? Ναι. Ναι. Ναι, αλλά τη δεκαετία του 90 η Μπάγερ τι ήταν? Το 90? Ναι. Έχει φτάσει τελικό. Ποιον τελικό? Και το έχασα με εκεί την. Το 99! Το 99. Μια χρονιά στα 10 χρόνια. Μια χρονιά στα 10 χρόνια. Χωρίς Roy Keane και Paul Scholes. Και την επόμενη χρονιά το παίρνει με το μαγαθύριο τη Βαλένθια. Λοιπόν, η Μπάγκερ έχει 5 τίτλους και έχει χάσει 4 τελικούς. Για βρες μου η βρετανική ομάδα που έχει παίξει 4 τελικούς. Η Λίβερπουλ. Εγώ θα σου πω την ομάδα. Εγώ θα σου πω, επειδή από ιστορία Γιάννη προφανώς δεν έχει ιδέα, την πιο αλήτικη σφαγή. Με τη Leeds United το 73 στο Παρίσι. Ακόμη πετάνε καρέκλες οι Άγγλοι από πάνω. Προχωράω. Α, προχωράς. Μα δεν απαντάς όμως. Ωραία. Και εγώ ό,τι λέει ο Τσαρτίδης για τον Άρη θα λέω προχωράω. Θέλω να σου πω. Αυτό ήταν παρένθεση για το βρετανικό ποδόσφαιρο. Είναι μια μούφα και μισή. Μα εσύ τι χαρακτηρίζεις έτσι. Εσύ τι χαρακτηρίζεις έτσι, Γιάννη. Και δεν ακούς. Δεν ακούς. Δεν συζητάς, Γιάννη. Ούτε μία γερμανική ομάδα. Ούτε μία. Η Μπάγερ ποτέ δεν δέχθηκε. Αραβικά κεφάλαια. Ποτέ και δεν πρόκειται να φυσικά. Φυσικά. Αφού όλη η γερμανική οικονομία στηρίζει την Αρμέγης. Σωστά. Απλά, την Αρμέγης. Απλά καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή ο... Στη φυλακή. Στη φυλακή πήγε πρόεδρός σου, ρε. Στη φυλακή πήγε πρόεδρός σου. Άκουσε να μάθεις κάποια πράγματα. Να μάθω. Άκουσε να μάθω. Λοιπόν, η Μπάγερ είναι η μοναδική ομάδα που έχει κέρδη στον ισολογισμό της. Ε, τι μου τα λες, θα το ξέρεις. Στον ισολογισμό. Κάτι μου λες εσύ. Εταιριών. Καλά, τι λέτε τώρα, μιλάς ποδοσφαιρικά. Ρε Γιάννη. Γιατί η Λίβερπουλ τι έχει ζημιές. Η United και η Λίβερπουλ. Τι μου λες τώρα, βρε. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρίξε τρία. Γιάννη, επειδή δεν απαντάς, ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Αν φύγεις από τη Γερμανία. Αν φύγεις. Πας, ας πούμε, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Στην Ιαπωνία, στην Κίνα, έτσι. Πας στη Γερμανία, είπα. Ναι. Σε πάσε, πάσε άλλες χώρες. Πόσο κόσμο μπορεί να έχει η Μπάγερ εκτός Γερμανίας. Πόσο κόσμο μπροστά σε κάποιο βρετανικό σύλλογο. Μεγάλο βρετανικό σύλλογο. Η Μπάγερ είχε την καλύτερη ομάδα στον κόσμο από το 12 έως το 18. Δεν μου απαντάζει, Γιάννη. Δεν μου απαντάζει, Γιάννη. Έχασε δύο τελικούς. Έχασε από εκεί τη Βρωμορεάλ. Με δύο τελικούς. Ποιο τελικό λες? Ναι, η μία με τον Αντζελότη. Ποιο τελικό λες? Η μία με τον Αντζελότη και η δεύτερη με τον Χάνκες. Πέρσι. Έτσι.
πέρσι. Πέρσι ήταν η Ρεάλ με τη Λίβερπουλ. Έχασε δύο τελικού, όχι στον τελικό, στα ημιτελικά. Ρε, ο Τσοβόλας σε απέκλεισε. Ο Τσοβόλας ο πάντα βρήκε σε απέκλεισε μέσα στο Μόναχο. Τι μου λες για τελικούς, για αδικία, για την Μπάγκερ. Πώς πήρες τον τελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ισοφαρίζει το 90 και πέσε παραλυτικό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, ρε Γιάννη. Γιάννη, παλικάρι, Γιάννη, αδερφέ Γιάννη, επειδή περιμένει ένας ακόμη παλικάρι μου και πρέπει να κλείσουμε, έτσι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Θωμάς Τόντον. Γεια σου, Τόντον. Θωμάς Τόντον, οπαδός του Ηρακλείου. Έφκασε, παιδιά, ο προηγούμενος. Εμείς, επειδή γενικά, εγώ ας πούμε πέρα από τη Λίβερπουλ, ξέρεις Μάριο ότι έχω τρέλα γενικά με το βρετανικό ποδόσφαιρο. Καλά, και εγώ, καλά, εννοείται. Καλά, γι' αυτό. Δεν σχολιάζω. Δεν είναι καθαρά, δεν είναι οπαδικό δηλαδή. Ναι. Και εντάξει, η αγάπη μας εμάς για το βρετανικό ποδόσφαιρο, επειδή είναι αγνή. Ναι. Δηλαδή έχει βγει μέσα από άλλες καταστάσεις. Τώρα, αυτοί που στηρίζουν γερμανικούς συλλόγους, κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολλοί που είναι απόγονοι, έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, ναι, με το μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Σωστό. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς. Βέβαια. Οι οποίοι βγάζουν γενικά μια υποτέλεια απέναντι στη Γερμανία σαν άνθρωποι. Ναι. Ότι η Γερμανία μας τάισε και εντάξει. Ναι, τραγικό. Εντάξει, εγώ έχω τη χειρότερη άποψη. Εντάξει, τώρα είμαι λίγο. Το θεωρώ και. Αυτό για να κλείνουμε μεγάλη εικόνα. Οι υπουργοί του Τσόρτσιλ του λέγανε ξύλο σε όλα τα εργοστάσια, φέρτα εδώ. Ο Τσόρτσιλ, επειδή είχε ένα φόβο μόνο στη ζωή του, την επέλεξε των Πολσεβίκων, του άφησε εκεί πέρα για ανάχωμα. Θα ερχόταν στην Ελλάδα για να δουλέψουν 30 εκατομμύρια Γερμανίους εργάτες. Τελείως, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, και ο Μπέκεμπάουερ θα έπεσε σε κανένα μπάο, σε κανένα Ηρακλή, αυτό. Η άλλη σου τρέλα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, είναι η μουσική, που ξέρεις και εγώ έχω τρέλα με τη μουσική. Ναι, ναι. Αυτοί που αγαπάμε το αγγλικό ποδόσφαιρο έχουμε και μια κουλτούρα γενικά και με τη μουσική. Ναι, με τη βρετανική μουσική. Ναι, με το δεν ακούτε, παιδιά, οπαδό γερμανική ομάδα τώρα, οπαδό, να έχει τρέλα, α πούμε, τη μουσική. Ναι, εννοείται. Ωραία, Ρωμαστόν, τον έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Σάββατο 16/3 2:30 στο Dubliner, Leeds United, Sheffield United. Μας ενημερώνει ο λατρεμένος 463 από τα πιο παλιά στελέχη του συνδέσμου της Leeds United στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας αυτή την ώρα της εκπομπής είχαμε το βυθό. Ακούς μυρίζεις, γεύεσαι βυθό με 4 ευρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης, αγνώστου στρατιώτη 36 στην Πολύχνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376. 2310-66-2376. Αδερφός ο Γιάννης, ναι, ακροατής είναι. Απλά να απαντάει, να γίνεται κουβέντα, ρε παιδί μου. Πες το ψητό. Και ναι, λογικό να υπάρχει και ένταση. Τώρα, ο Τσαλτίδης είναι εδώ για όλες και όλους εσάς που λέγατε ότι ο Χρύσανθος σκόπιμα απουσίασε Τρίτη και Τετάρτη για να αποφύγει το πάρτι γενεθλίων, στο οποίο συμμετείχε την Κυριακή ο σύλλογός του, είναι εδώ και θα απαντήσει ο ίδιος. Εγώ τον υπερασπίστηκα και με το παραπάνω. Μπουρδες. Ορίστε. Όχι. Εδώ είμαι εγώ, ρε φίλε, στη γάμα και στην πίτα εθνική. Σε υπερασπίστηκα και έψε και προχθές. Πιστεύεις ότι δεν θα υπήρχε σοβαρό. Εσύ ξέρεις για ποιο λόγο έλειπα. Αλλά πιστεύει κάποιος ότι δεν θα υπήρχε σοβαρός λόγος για να λείπω. Με κουράσανε δύο μέρες σε ρί. Εντάξει, το ξέρω ότι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας είναι ο Άρης και ασχολούνται μόνο με τον Άρη. Το ξέρω ότι όλη τη χρονιά αυτό περιμένανε. Να χάσω από τον Ολυμπιακό. Ωραία, έχασα από τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια. Παρ' όλα αυτά, πήρα βαθμούς από την. Μόνο αυτό θα σου πω. Υπάρχει μήνυμα Αριανός είναι ο Σμπέθερος, φίλε. Ο Σμπέθερος. Σε παραδέχομαι, που είπε το εξής. Ότι το αυτοκίνητο ήμουν. Ναι, όταν αναλύεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και τη συμμετοχή στο πάρτι γενεθλίου του Άρεος. Θεωρώ τεράστιο λάθος λοιπόν Αριανός να μπαίνει στη λογική των ΠΑΟΞΙΔΟΝ και να εξισώνει τις δύο καταστάσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Και είναι ένα λάθος το οποίο το κάνουν φίλοι του Άρη, οι οποίοι είναι ισορροπιστές γενικότερα και θέλουν να παρουσιάζουν ένα προφίλ αντικειμενικής κρίσης στην καθημερινότητά τους. Το σέβομαι, διαφωνώ κάθετα. Δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων. Αν υπάρχει φιλικό στην Τούμπα, δεν σημαίνει ότι υπήρξε και πάρτι γενεθλίων στο. Σωστό. Ότι ο Άρης μας πήγε και έκανε. Όπως και το αντίθετο. Και έκανε. Όπως και το αντίθετο. Μάρια. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αν υπήρξε πάρτι γενεθλίων στο Καραϊσκάκι, ήταν φιλικό στην Τούμπα. Έτσι. Απλά υπάρχουν φίλοι και του ΠΑΟΚ και του Άρη που προσπαθούν να το εξισορροπήσουν αυτό και να το κάνουν το ένα με το άλλο. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Αυτό γίνεται και με τα χρέη πολλές φορές. Που δεν έχει καμία σχέση. Είναι 10 με 1. Εγώ επειδή λατρεύω το Λαμπαουτάρης και θέλω να έχεις εσύ αποκλειστικά θέματα. Τι αποκλειστικά, δεν έχει γράψει το φως πριν 35 χρόνια. Και, ρέτρο, τα οποία το έψαξα, δεν τα ξέρουν ούτε Αριανοί. Άνω των 70 ότι είχε γίνει αυτό, ναι, έγινε, φίλε. 8 εκατομμύρια ζήτησε ο Γιώργος Ζελικάρης από τον Άρη κατά την πρόσφατη μετάβασή του στην Θεσσαλονίκη. Χθεσινές αποκαλύψεις στην ΕΠΟ. Φανταστικό θέμα. Θα ζητήσω τον Χρύσανθο να τα ανεβάσει το All About Άρης, γιατί είναι μεγάλη. Εγώ ομολογώ την αμαρτία μου, δεν το ήξερα και μίλησα
με δύο Αριανούς άνω των 70, που εννοείται. Το τιμώρησε δύο χρόνια, έβαλε ο Ολυμπιακός στο Θελικάρι. Ναι, φανταστικό. Αυτό πως είναι ανέβασε αυτό είναι φανταστικό. Θεματάρα είναι. Τιμά τον Άρη αυτό, ε. Τιμά τον Άρη. Μα κάνει το στο Ηρακλή αυτό, έτσι. Εγώ αυτό ήταν θέμα Ηρακλή. Θα το είχαν βάσει ας πούμε, στο All About Ηρακλής, θα το είχαν βάσει για πλάκα. Ο Θελικάρης για τον Ολυμπιακό, μόνο να μου δει τελικά τι είχε γίνει. Δεν το διάβασα μέσα, έχει το παρασκήνιο με το Ματζαβελάκι. Πώς πήγε στο Παναθηναϊκό. Αλλά ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έμεινε 2-3 μέρες και του έκανε πρόταση ο Άρης. Ζήτησε ο Θελικάρης 8 εκατομμύρια δραχμές. Μπραφ, μόνο για τη μεταγραφή. Θα πει, τα δώσαμε. Και μισθό. Όχι βέβαια. Αν εκείνος ο Άρης έπαιρνε το Θελικάρη, θα είχε τώρα δύο ακόμη πρωταθλήματα τουλάχιστον. Μαζί μας είναι το Μπέστο Ψητό, το οποίο πέρα από τις μπεργκεράρες που έχει καθημερινά και μπορείτε να τις απολαύσετε στο πολύ ωραίο χώρο εκεί στο Μπέστο Ψητό, στο σαλόνι του, υπάρχει βεβαίως και διαδικτυακά bestoψητό.gr, το Μπες με μη πι παιδιά, όχι με μπι, βάζετε μπι και το ψάχνετε και μπορείτε με παραγγελία online να γλιτώσετε και 10% από το κόστος της παραγγελίας σας. Επίσης, πλέον, επειδή έχουμε μπει στην 40η, μπορείτε πλέον να απολαύσετε στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, έτσι, πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Τηλεφωνάκι 60-22-20, μπορείτε λοιπόν να απολαύσετε και νηστίσιμα μπέργκερ. Υπάρχουν αυτά τα ωραία τα φαλαφέλ, λέγονται πώς λέει, φαλάφελ. Κάτσε καλά. Τονίζετε στο φαλά. Φαλάφελ, ναι. Φαλάφελ μπέργκερ. Για vegetarian. Κάτσε καλά είναι. Κάτσε καλά είναι. Κάτσε καλά είναι. Καβούρι μπέργκερ. Το οποίο είναι ειδικό για τον ασλαμά, για την τσέπη του, για το στομάχι του. Και πολλά άλλα νηστίσιμα στο μπες, στο ψητό. Και νομίζω ότι είναι ωραία αυτά. Mm. Άμα κάνεις και διατροφή και τα λοιπά, τρως ένα. Όχι εκτροφή, veggie burger, διατροφή. Ναι, τρως ένα veggie burger και είσαι μια χαρά. Δύο εισιτήρια. Άρης Απόλλωνος Μύρης Δευτέρα, 7 το απόγευμα. Κλεάδης Βικελίδης, δύο διπλές αύριο το βράδυ. Χρήστος Θηβαίος με String Demons. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Άρης Live και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι μετά τον break. Λοιπόν, επιστροφή. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε πολύ πολύ καλή συμμετοχή για το live. Όχι όμως για το μάτσο Άρη. Αυτό πραγματικά μας λείβει. Καλημερίζουμε και γνωστό πετυχημένο αριανό δικηγόρο της πόλης μας. Να είστε καλά, ρε Λεβέντη, και εσύ και ο αδερφός σου. Αγράιας! Να είστε καλά. Που τον ειδοποιούν, όταν λέμε κανένα περίεργο, τον ειδοποιούν. Αν πούμε κανένα καλό, καλά λέει ο Ζαγόρας, ρε φίλε. Αν πει καλό λόγο, κανείς δεν λέει. Ξέρεις, Παπαδόπουλα, είπε για σένα κάτι καλό, ασλαμάς. Αν πούμε κανένα περίεργο, δεν υπάρχει. Απίστευτο. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Χρήστος Θηβαίος με String Demons μαζί. Αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου, δύο μονές για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή Live, και τα δύο. Αποστολή στο 54-526. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Έχουμε καταλήξει και με τον Χρήστο Κιώση ότι αν φέτος ερχόταν το Σεπτέμβριο ο Ρόμπερτ Λεβεντόφσκι στον Ηρακλή, δεν θα τον ανέβαζε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί λες μια τέτοια πεκτούρα, τέτοια σκλάση, σαν είσαι πεκτούρα, στο ελληνικό το χωριό, χαβαλέ. Έρχεσαι και ανεβάζεις τον ιστορικό Ηρακλή με την πολύ βαριά φανέλα από την Β' στην Α. Δεν λέμε να το βγάλεις σε Ευρώπη, δεν λέμε να πάρεις πρωτάθλημα, να τον ανεβάσεις από την Β', από την Football League στην Super League, όπως λέει και ο Γιάννης Ογούμενος. Για να τον τιμάμε, να μην το ξεχνάμε, έτσι, με το League αυτό που τρελαίνομαι. Τεράστιος. Και ο άλλος ο Παγώνης, ο Αμίλης. Έτσι. Και φυσικά δεν συγκρίνω Εμμάνουελ Περόνε στα 30 μισό του με Ρόμπερτ Λεβεντόφσκι. 32 τόνους μπάλα ο ένας, μισό τόνο μπάλα ο άλλος. Περιμένει η γραμμή, πάμε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Σουμουζου Αλιφέ. Ορίστε. Ο δικός ο Κολομβιανός είναι. Α, ο Κολομβιανός, ο Χόρχε Μάριο. Yes. Χόρχε Μάριο. Τι είπε, Ζουμουσού. Αλιφέ. Αδέλφε. Αδέλφε, αδέλφε, όλοι. Αδερφές και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια, Χόρχε. Ερμάνο, ερμάνο. Ερμάνο, Χόρχε. Μη ερμάνο, yeah. How are you? Just fine, just fine. We are talking about cheat footballers like Robert Lewandowski of Bayern München. He's cheat. He's yeah. He's not playing good. He's cheat. Για να δούμε τον Χάμες. What's your opinion, Jorge? What's my colleague Παναγιώτης wants to know your opinion
about James Rodriguez. James Rodriguez, he used to be good, but now he's not playing well. Σε λατρεύω ρε φίλε. You are brother, you are hermano. Συνήθιζε λέει, αλλά... Thank you. You are πώς, hermano. Πώς είναι ευχαριστώ στα Κολομβιανά? How is thank you in Colombia? Colombia is good. Thank you in Colombia. Ah, gracias. Ναι. Το είπε ο Ιχολύπτης, άσε, έχω μορφωμένο Ιχολύπτη, ο άλλος δίπλα είναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, πώς είναι? And how is good morning? Buenos días. Buenos días. Χριστό. Only Pauk. Only Pauk. Only Pauk. Γελάει ο Σιμίτης με την προφορά, λέει ο Γιώργος Ιταλός. Βάζει, your opinion. All right, my friend. Have a good day. Jorge, one last question. Have you ever visit Θεσσαλονίκη? No. Μπουγάτσα. No, it's much... It's much better than London. Of course, I can imagine. Yeah. With sun, beach. Thessaloniki will drive you crazy. Crazy, it's fantastic. Yeah. It's fantastic. There's a beautiful woman over there too in Greece. Very beautiful woman. Ναι, αλλά πρόσεχε τη δικιά σου τη γαλλιδούλα, πες το διπλανός, γιατί ξερογλύπεται. Τσιμισκή street, Τσιμισκή street, fuck Carnaby street. Τσιμισκή street. Carnaby street. Fuck Carnaby street. Πες το πιο. Carnaby street sucks. Make sex. Carnaby street sucks. Yeah. It's better Greece. You have to live your dream in Thessaloniki, Greece. I will. Yes. Yes. Okay, Jorge. Buenos dias. Cheers, mate. Buenos dias, my friend. I talk to you later. Only Pauk. Όλοι πάω! Άρα, Κολομβιανέ. Και ακποκ! Ακποκ! Στείλε καμιά ζάχαρη. Τρέλα. Αρώτανε που βγαίνουν από τον πρώτο τέτοιο. Βγαίνουν τότε για τον Brexit. Δεν του άκουσα να σου πει. Α, Κώστα! Αλλά στο μέλλον δεν του άκουσα. Κώστα! Brexit! Ναι, Κώστα! Περιμένει άλλο ένα Χρήστο. Όχι, εντάξει. Κώστα! Υπάρχουν πολλοί εδώ εξυπνάκιδε Έλληνε, κουτοπώνηροι, πονηρόβλαχοι, οι οποίοι διαδίδουν ότι. Καθώς έχει ξεκινήσει το final countdown για το Brexit, ο Βρετανικός λαός, ή μάλλον ο Μεγαλοβρετανικός λαός, γιατί έτσι είναι Μεγάλη Βρετανία, αποθηκεύει ζάχαρη, τσάι, σερβιέτες, χαρτί υγείας. Υπάρχει κάτι τέτοιο στη Μεγάλη Βρετανία, ο πανικός αυτός? Καν, έτσι, να ακούγονται, πες τα. Μπράβο. Ούτε καν. Η Γαλλιδούλα καλά είναι, Γαλλιδούλα καλά είναι. Δεν τους νοιάζει πραγματικά, δηλαδή είναι σε τέτοια κατάσταση η χώρα που ό,τι και να γίνει. Σου λέει εμείς θα επιβιώσουμε. Έτσι. Και μόνοι μας. Έτσι. Γιατί έχουν βάλει γερά θεμέλια από παλιά. Κάτι το οποίο αυτό στη χώρα μας δεν έγινε. Τι έχουν κάνει, δεν σ' άκουσα καλά, συγγνώμη. Θεμέλια. Α, θεμέλια. Γερά θεμέλια. Θεμέλια, μπράβο. Από παλιά. Ναι. Κάτι strong... το οποίο στη χώρα μας δεν υπάρχει, δυστυχώς. Ναι. Bloody strong foundation. Γι' αυτό φύγαμε όλοι. Ναι. Ήρθε το φούτμαν, αδελφέ. Η πανσέτα με τα λουκάνικα και τα αυγά. Άντε ρε εσύ. Πάμε για φούτβαν τώρα. Ωραία. Έγινε, ζηλεύουμε. Κώστα και... Mornings. Να είστε καλά, ρε. Κολομπιάνα. Να είστε καλά. Μουσική Χρήστο, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Προλαβαίνουμε στο όριο. Έχετε 14 λεπτά στα γρήγορα. Γιατί την τελευταία φορά που οι Manowar εμφανίστηκαν στη Θεσσαλονίκη στο Principal, όταν το Principal ήταν έξω στο δρόμο προς Χαλκιδική, δεν επιτρεπόταν η είσοδος στον πάνω όροφο, στον μπαλκόνι. Δεν θα απαντήσω. Για ποιον λόγο έχει κυκλοφορήσει αυτό στην πόλη? Για ποιον λόγο δεν επιτρεπόταν η είσοδος στον πάνω όροφο? Ήταν αδιαχώρητο κάτω, αλλά δεν επιτρεπόταν να ανεβεί κάποιος από τους θεατές στο μπαλκόνι του Principal, στο live των Manowar. Στα γρήγορα, απαντησούλα, είτε τηλεφωνικά είτε SMS-ικά. Παπαλό, και άμα θέλει να σχολιάζει. Σήμερα η Arsenal, βράδυ 10 η ώρα. Σήμερα σταυρώνουμε δάχτυλα για την Arsenal. Ναι. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ρεν. Από τα λίγα που έχω δει και από αυτά που άκουσα από οπαδό της Arsenal, άρρωστο, τον Γιάννη, τον καλημερίζουμε. Ναι. Ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ γρήγορη, τεχνική, πολύ ωραία ομάδα. Ευχόμαστε ολόψη να περάσει η Arsenal, αλλά αν δεν περάσει. Συμπαθέστατη Γάλλη,
Μια χαρά είναι η Ρεν. Okay. Αλλά μακάρι να περάσει. Φαντάζε... η Τζέλση. Περασμένη είναι. Με 3-0 έχει κερδίσει. Καλαμπούρι. Δυναμό Κιέβου. Καλαμπούρι εκεί. Είναι. Τόσο, περιμένει γραμμή. Πάμε. Παναγιώτη, είναι καλημέρα. 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 Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ. Μας άρεσε η Λίβερπουλ εχθές. Εμένα ναι. δηλαδή. Ναι. Ήμουν σίγουρος ότι θα περάσει αυτό εδώ το έκτρωμα της χώρας που εκεί πέρα με τη μικρή τη φανέλα. Για μένα είναι μικρή η Μπάγερν προσωπικά. Διότι και το πρωτάθλημά τους είναι climb on the line. Ναι, η χαρά του Έλληνα, ρε. Η χαρά του Πολ Κουτσολιάκου. Η χαρά του κάθε πικραμένου. Η χαρά του Πολ Κουτσολιάκου. Εγώ πιστεύω και ο ΠΑΟΚ στη Διάδα θα ήταν εκεί πέρα φέτος. Ναι. Άμα έπαιζε. Να σου πω κάτι. Κώστα, αν εγώ κάνω εγχείρηση στο μηνίσκο και χάσω 5 κιλά και με μανατζάρει ο Πολ Κουτσολιάκος, με έχει πάει στη Γερμανία για πλάκα. Έχεις και ένα ύψος, center forward θα σέβαζα. Με έχει πάει ο Πολ Κουτσολιάκος. Ποιος έχει ύψος, Ρόκο, ο Ασλαμάς έχει ύψος. Έχει ύψος ο Ασλαμάς, τον έχεις δει από κοντά. Δεν ξέρω, τώρα δεν από βλέπει κοντά, δίπλα σου έχει ύψος. Καλά. Ο Νινιάδης του σταθμού. Μάλλον βγάζει τέτοιες φωτογραφίες. Μιλάει ο Κούγιας του Λίμπερο. Ο Νινιάδης του σταθμού, ρε Κώστα. Έλα να το δεις από κοντά. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Πάντα ο Χρύσανθος είναι εκεί. Εδώ είναι. Να το σαν, εγώ είμαι γίγαντας. Φιλοτιμήθηκε και μπήκε. Λασπολόγησες τον Χρύσανθο, τον λασπολόγησες εν τη απουσία του, τώρα είναι εδώ. Χρύσανθο έχω δει από κοντά εγώ. Ναι. Στο κόσμο, αλλά δεν τον μίλησα. Σε είχα πει, Χρυσάνθε. Ναι. Γιατί ήσουν με τη γυναίκα σου και δεν θέλω. Βρεάστα αυτά. Είδες ευγενέστατος, φίλε. Τον λασπολόγησες εν διαπουσία του. Τώρα είναι εδώ. Βγάλ' τα μαζί του πέρα. Δεν πειράζει. Άλλο στο ραδιόφωνο και άλλο στην προσωπική του ζωή. Θα το χαλάω. Γιατί είπες κάτι. Με τον Άρη και τον Πάο. Έτσι, μπράβο. Αναμενόμενο να μην έρθει. Η γυναίκα μου με έφαγα ψιλοπαντόφλα, μην φαντάζεσαι. Καλά, δεν μου κάνει και εντύπωση αυτό. Δεν σοκάρομαι κι εγώ. Άλλο ήθελε να κάνει. Το Χρυσάνθε τερματοφύλακα να πούμε. Λοιπόν, εγώ πήρα για άλλο λόγο. Προχτές έλεγες, Μάριε, ότι σ' αρέσει η πυρώτικη μουσική. Τη λατρεύω, ναι. Κυρίως τα μυρολόγια. Κυρίως τα μυρολόγια, ναι. Έχει συνηθίσει. Από τα κλαρίνα που έχεις φάει, ναι. Τώρα έκανε, μάλιστα έγινε. Η Σπάρτη έκανε ένσταση, δεν έχουν ούτε τέτοιο. Καλά, ο Τόμ δεν έχει ούτε εγγυητική, δεν έχει. Ο Πίτης, πρώτη ιδέα, ο τεχνικός διευθυντής, Πίτης τον Πολωνό. Δεν μου λες, Χρύσανθε, σε εσάς δεν είχε εμφανιστεί ο Τόμ Τζέρι. Ποιος είναι ο Τζέρι? Ο Τόμ. Ο Τόμ Παπαδόπουλος. Ναι. Ναι, σε εμάς και ο και, και είπε και ο Καρυπίδης ότι δεν πουλάω σε κοτσόβολο. Το ξαποστήλατε. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, και πήγε σε αυτούς. Πήγε λοιπόν. Πήγε στον Ηράκλειο. Τουλάχιστον ο Τόμ έχει μπακάλικο δικό του. Αυτός που είπε ότι δεν θέλω να πάρω, πώς το είπε, κοτσόβολο. Δεν το δίνω τον Άρη σε κοτσόβολο. Τι έχει. Μάρι είχε 143 σούπερ μάρκετ. Τώρα που λέμε. Η αλήθεια, Κώστα, μισό, για να ακουστεί η αλήθεια μόνο από Χρύσανθο. Είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης μετά το μάτσο Καρισκάκης ότι σήμερα χάσαμε από την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Όχι. Το είπε. Όχι. Δεν έκανε καμία δήλωση. Όσο Ολυμπιακός και να είναι. Μήπως το είπε σε παρέα ή εκεί στο... Έκλεισε τη χαρά του. Τέλος. Συνέχισε, Κώστα, τώρα. Δεν το είπε, όχι. Τέλος. Μαρία. Ναι, πιστεύω το Χρύσανθο. Μαρία. Ναι, αγόρι μου. Μαρία, ναι. Μαρία, ναι. Έλεγες πριν για τον λαό Μεγαλοβρετανούς τους είπες, δεν τους είπες έτσι. Η χώρα είναι Μεγάλη Βρετανία, Μεγαλοβρετανία. Ναι, επειδή δεν είσαι ανιστόρητος μάλλον. Στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έβαλε η Αγγλία και πολεμούσαν Γερμανοί, Γάλλοι, Ρώσοι, όλη η Ευρώπη μεταξύ τους και αυτοί καθόταν και τους κοιτούσαν και χαιρότουσαν. Αν το κάνανε αυτό οι Έλληνες, θα έλεγες πόσο έξυπνοι οι Έλληνες. Με τη βοήθεια της βασίλισσάς σας, ναι. Του μπαμπά της δηλαδή. Αν το έκανε αυτό ο Μέγας Αλέξανδρος, θα λέγατε πόσο έξυπνος, τι στροφές έπαιρνε. Του Τζόρτσο, μιλάμε για τώρα, μην μου λες τώρα πριν 3.000 χρόνια που ήταν οι Ινδιάνοι, για τώρα μιλάμε. Οι παππούδες μας λέμε, οι παππούδες μας. Ποιοι Μεγάλη Βρετανία, ρε φίλε, με δουλεύεις. Μα γούρι μου, η χώρα εγώ έτσι βλέπω τι λέγεται. Το σήμα είναι GB. Είναι βλαστημή αυτό που λες. Στα αυτοκίνητα, Great Britain, έτσι βλέπω. Παντού, χάρτες, site, αυτά, Great καλά, Britain. Καλά, και MK βλέπουμε, αλλά δεν είναι Μακεδόνες. Ναι, καλά, άλλο. Καλάθια και πανέρια. Μεγάλη Βρετανία είναι. Καλάθια και πανέρια. Αφού οι Γάλλοι σας απαγόρεψαν να το λέτε Βρετανία, ρε. Ω, τι έγινε. Έχουν κερδίσει τον Γάλλο. Απαγόρεψε ο Γάλλος. Τη Βρετάνη. Αυτή από τη Ρεν, κατάλαβε. Βρετάνη, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, αγόρι. Και τώρα η κλήρωση ξέρει ποια θα είναι, Μάρια. Τώρα τέσσερις αγγλικές μεταξύ τους. Την Παρασκευή, μη δούμε κανένα όνειρο μεταξύ τους τέσσερις αγγλικές. Μάντσεστερ Τότεναμ που είναι και πελατάκια. Δεν το θέλω, όχι. Ειδικά Τότεναμ United, όχι. Ειδικά αυτό. Εγώ θέλω τελικό με τη Λίβερπουλ. Μάντσεστερ Λίβερπουλ τελικό. Μακάρι, μακάρι να το δούμε. Στη Μαδρίτη θα πάρετε 2.000 εισιτήρια και τα υπόλοιπα 82.000 ήταν δικά μας. Και να χάπρε, σκέφτεσαι να χάσω το πρωτάθλημα και να πάρω το Champions League. Θα πάθει κεφαλικό Ασλαμής. Θα γελάω. Να κλείσω, Παναγιώτη.
Αυτό το αντιπά που μας στείλανε από, το, από τον Πειραιά που δεν είδε το χέρι του Βιερίνια Ντεμέ καλά, δεν είδε ούτε τη σκαριά του Μπαράλεφ. Ούτε ότι έπαιξε 100-0 εκεί στη Λαμία. Αυτόν βάλανε. Αυτά δεν τα θυμάται κανένα. Επικίνδυνος. Έγραψε άρθρο, λέει ο Κολκάς. Δεν το βάζουν κάτω. Ξέρεις πώς πάει αυτός τώρα δασκαλεμένος, έτσι. Ναι. Και δεν χρειάζεται ούτε άσπρο πόλο για να πάνε να τον δείξουν. Δασκαλεμένος να κάνει δίπλα. Τι δασκαλεμένος, Χεσμολά. Να κάνει τι ρε παιδιά. Τι δασκαλεμένος. Με τον Παναγιώτη. Ένας είναι ο λόγος που μπορεί να πάει δασκαλεμένος. Να κερδίσει ο Πανετολικός για να πιάσει τον Άρη. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Με τον Πανετολικό άσε και για να μιλάω με τον Παναγιώτη ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, αλλά είναι ο αντίπαλός μου. Αυτή τη στιγμή πάει να... Καλά, 37-33. Καλά, Κοτζαμά, να έρθει με κεφαλαία, το γράφει και η αντίπαλό σου είναι ο Πανετολικό. Θαύμα το λέμε μετά από χρόνια. Πάω και κέρδισε δύο φορέ τον Ολυμπιακό, κέρδισε τον Πανετολικό και βγήκε ο Άρης Ευρώπη. Τον πήρα και το χέρι δεν τον κέρδισε τον Άρη, θα έχουμε να λέμε δύο φορέ. Σε δύο αδιάφορα παιχνίδια. Μαρία! Ναι, αγόρι μου, διάφορα. Να αλλάξει το γούστο σου, να σου αρέσει και η ποντιακή λίρα λίγο. Μπα, δεν την μπορώ. Κάτσε δύο Αθηνέω. Για καλή την μπορεί, του αρέσει. Με το ζόρι, ρε φίλε. Με το ζόρι. Ωραία, να πάω και τον Τσαλτίδη να σου αρέσουν μετάλλικα με το ζόρι. Με το ζόρι, κάτσε με έρθει ο ζόρι. Άμα έρθει αυτό στον τρίτο, θα φάμε ξύλο να ξυπνήσει. Είναι ένα πόδιο μετάλλικο. Άλλα θα λε εδώ πέρα. Έτσι θα πηγαίνει. Ποιο έχει μπει σκυλά. Μα ακούει. Μα ακούει και με λατρεύει. Το λατρεύω κι εγώ. Πήγε το γιο του μετάλλικα με τη γυναίκα του μαζί. Τον αφήνει, πιστερικά στο γιο. Του παίρνει εισιτήριο, λέει θα σε περιμένω εδώ. Μετά το live, στη Μαλακάσα. 30.000 κόσμο. Ξεκινάνει μετάλλικα. Στο κοπή σα ένα νομίζω. Λέει στη γυναίκα του, αυτή είναι. Λέει ναι. Βγάζει δύο εισιτήρια και μπαίνει μέσα. Λέει στο γιο του μπήκαμε κι εμείς. Με αυτούς λέει θέλω να παίξω. Ποιος? Θεσσαλονικιός. Τι με αυτούς θέλω να παίξω? Σκυλάς. Σκυλάς. Τρελάθηκε. Χάρη στο μικρό του. Μου βαρθακούρες. Όχι. Δεν είπα. Άντε τώρα μην πω κάτι. Κάτσι μίχας. Σου είπα δύο χάριδες. Δεν τον άφησε πάνω. Ό,τι πίνετε το πίνω. Όχι, όχι, όχι. Χάρης Κωστόπουλος. Πάση γνώστος. Ξεκινάνε λέει. Δεν σύμφωνος, δεν σύμφωνος, δεν σύμφωνος γύρισε με κοίταξε. Αγαπημένος Χάρης Κωστόπουλος. Λες και μας είπες, δεν είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Αγαπημένος Χάρης Κωστόπουλος, ατόφιος λαϊκός. Σκυλάς. Εξαιρετικός συνθέτης, ως τραγουδιστής δεν έχει. Άντε αγόρι μου. Δώσε λίγο χάρη. Άντε. Χάρη, το ξέρουμε ότι πολλά πρωινά ακούς, ξέρουμε ότι θες να έρθεις στην εκπομπή. Πολύ δεν έχει. Περίμενε. Είναι εξαιρετικός. Προς τιμήν του. Τι λέει στον κόσμο? Μπαίνει μέσα, είμαι μπροστά. Του λέει Χάρη, σε προσκυνώ, είσαι φωνάρα. Βάλε, βάλε, βάλε. Άκου, άκου φωνή. Το πρώτο θέμα. Ξέρεις για τέτοια. Το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα. Να πάτε παιδιά στα κουφάλια είναι το πρώτο θέμα. Ωραίο μαγαζί, φίλε. Μεγάλος Χάρης Κωστόπουλος. Χάρη, να είσαι καλά. Τι ομάδα είναι? Να είσαι καλά. Αμάν, νομίζω. Στους πέντε πόντους χθες το μάτς, ρε φίλε, και βάζει τρίποντο άλλος, ρε φίλε, σε νεκρό χρόνο. Αχ, τι θα γινότανε. Ήθελε να αποκλείσει τη βασική. Καρδιοπάθη. Το τρίποντο δεν το βάλε σε νεκρό χρόνο στους πέντε, το βάλε στο ημίχρονο. Όχι, φίλε. Όχι. Όχι. Ακούς, θα ήθελε να αποκλείσει τη Βασίλισσα. Τη Βασίλισσα. Ήθελε να αποκλείσει τη Βασίλισσα. Ακού άλλο. Ακού άλλο. Καλά στη φόρεσε. Είναι γνωστή σε έναν τελικού που πήγε. Λες τι έγινε τώρα. Ξέρεις, ξυπνάω Χριστό, λέω αμάν, παίζει ΑΕΚ ΠΑΟ. Κάτσε λέω να δω. Ξέρεις, μπάσκετ ειδικά τώρα, τέτοιο, καταρχάς καλά λέει ο Ζαγόρας. Αυτός που το ονόμασε αυτό το πράγμα Champions League. Μια φορές τη μέρα λέει καλά λέει ο Ζαγόρας, φίλε. Καλά είπε ο Ζαγόρας, καλά άξω στο Ζαγόρα. Προχθές τον έκραξε. Προχθές τον έκραξε. Είναι το ξεκάρθωμα. Ωραία. Λοιπόν, λέω κάτσε να ανοίξουμε μπασκετ και ένα περίεργο. Ανοίγω 4 πόντους μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ιωάννα Λίλη στο Open. Όχι, ρε φίλε. Α, περίεργο. Ευνηδιάστηκα. Και εγώ το περίμενα. Ναι. Η Ιωάννα Λίλη στο Open αποκλείεται. Περίεργο. Του κάνει αναφορά προηγούμενη εβδομάδα. Λέω ότι υψύνεται. Ναι. Αποκλείεται. Μπράβο. Μετά τις... Χρήστο, εσύ το περίμενε. Η Λίλη στο Open να πάρει κομπή. Με, τί... με τίποτα λέει ο Κιώση. Λέει πραγματικά λέει πέφτω από τα σύννεφα. Πήρε τον Αντρίδη τηλέφωνο και καλώνει αυτό. Τι άλλο θε. Δεν υπάρχει. Να πω κάτι στο Κοσμοτέ. Α, όταν ξαναφέρεται τον Ταμίρ Κάναντι. Με τον δικό του Διερμηνέα. Άντε βρε κομπλεξική ευλάξη. Εξαιρετική μετάφραση. Εξαιρετικός Πάρης Τσελεπίδης. Καταρχήν, ναι, τον έκραξε πρώτον. Εξαιρετικός, αλλά θέλουμε τον την τεράστια μορφή. Μορφάρα είναι ο την τεράστια μορφή με το στυλό που γράφει καμπουριαστό. Βέβαια που δεν ξέρει. Του Πάρη είναι η μητρική του γλώσσα. Βλάξη. Αυστριακά κιόλας, όχι γερμανικά. Ειλικρινά, ο Πάρης είναι, δεν το ήξερα ειλικρινά. Από τον Βόλο είναι. Η μητέρα του είναι. Είναι Αυστριακή η μητέρα του. Συγγνώμη, το μαθαίνω τώρα. Είναι και γειτονάκι μου ο Πάρης χρόνια. Το ξέρω, τον Πάρη του ξέρω. Αυστρία ρε παιδί. Λίγο δύσκολα στην Αθήνα μένει. Ναι. Κατάλαβε ενώ στο σπίτι του Θεσσαλονίκη. Αυστρία ρε παιδί, είναι το ρώτησε ποτέ. Έχει κάποια επαφή με Αυστρία? Νομίζω δεν είναι. Καθόλου τίποτα.
Αμφιβάλλω αν ο Πάρης ξέρει τι χρώμα φοράει η Rapid. Ξέρει μια χαρά. Αμφιβάλλω. Καταρχήν κάνει τις μεταδόσεις. Γιατί Rapid βγαίνει. Τώρα το... δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Φίλε, αυτός με τον Πάρη. Α, ο Πάρη είναι αδερφός. 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 Βέβαια έφεγε το τετράμπαλο την Κυριακή. Και κάνει τη μετάδοση. Τι ακάνει. Το τετράμπαλο. Αυτός μετέδιδε. Ολυμπιακός Άρης. Ποιο ρε παιδιά. Το Άρης Ολυμπιακός. Ρε Ασλαμά στο ραδιόφωνο, ρε Ασλαμά. Στο Λίπερ. Α, στο για το. Sorry, ρε παιδιά, νόμιζα τηλεοπτικά. Λέω τι είμαι, το μάτς το είδα όλο. Χωριάτικη με γυαλιά από το Opticon Express. Νινιάδη του Λίπερ. Σε αυτούς που λένε ότι ο Γιάννης Φετφατζίδης. Ότι ο Γιάννης Φετφατζίδης. Στείλαν την τρίτη ακροατές μήνυμα. Ότι ο Άρης έμπαινε ωραία αυτά που του λες Ασλαμά στην περιοχή. Δεν ήθελε να τα τελειώσει όπως έπρεπε. Τι απαντάς. Τι λες εσύ γι' αυτό. Για πες μας. Ο 164 έστειλε μήνυμα, το που λένε σου ο Παοξής, ότι ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θέλανε να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Έχει ένα αυτή. Αυτό κάνανε 20 χρόνια και αυτοί με τον Ολυμπιακό. Αχ, αμένε, δεν μου λείψει καθόλου. Σε παραδέχομαι. Άντε, δώσε νικητές σας Λαμά, άντε να φύγουμε. Σε παραδέχομαι. Αλλά είναι τόσο μεγάλος ο Άρης. Α, τεράστιος είναι. Που όχι μόνο πήγα και κάτσα να χάσω. Μπράβο. Αλλά έφτανα και μέσα. Δεν του κορόιδευα κιόλα. Αυτό απομόνωσε το. Έφτανα μέσα στην περιοχή. Για καλαμπούρι. Για καλαμπούρι και το είχα να επίτηδες. Χριστό. Τόσο μεγάλο είναι ο Άρης. Αυτό απομόνωσε το. Τόσο μόνο μεγάλος. Πήγα, έκατσα και έχασα. Απομόνωσε το αυτό, ναι. Ποια δικιά μου. Α, η τέτοια που πηγαίνει στην Αγγλία. Πολύ τριγωνίδου έχει σχέση με τον Γιώργο Μαυρίδη. Άρα. Πραγματικά δεν με φινιδίαζε. Συγγνώμη δηλαδή. Πραγματικά. Live your myth in Vardari, λέει ο Γιώργος Ιταλός. Καλημέρα Κωστή. Ζούμε σου, βάλε και άλλο Κωστόπουλο. Κάντε. Ο 509 στέλνει τεράστιο μήνυμα. Καλημέρα Κωστή. Ζούμου σου. Βάλε κι άλλο Κωστόπουλο. Κάντο όπως ο Τσατσαρός λέμε. Φίλε, όταν εγώ έπαιζα Κωστόπουλο, ο Τσατσαρός δεν τον ήξερε. Άστο. Άστο. Όταν εγώ. Πει, όταν ο Μάριος τραγουδούσε το μυστικό, ο Τσατσαρός δεν τραγουδούσε. Όταν εγώ. Ο Μάριος έκανε εκπομπή στο TV Μακεδονία με την Ελένη Τσολάκη, ο Τσατσαρός δεν την ήξερε καν. Όταν εγώ πήγαινα στο ζυγό. Εσύ γιατί φορά το μπουφάς, φίλε. 12 και 2 έπηγε, φίλε. Ναι. 9,5 είναι, φίλε. Το κάνει συνέχεια τελευταία. Πάρε Μακρόπουλο, 12 και 1. Α, 12 είναι. Το κάνει συνέχεια τελευταία. Όταν εγώ πήγαινα ζυγό και σε χραζάτ, ο Τσατσαρός δεν ήξερε που βρίσκονται. Χραζάτ είναι στο στάρ. Λοιπόν, δίνουμε νικητές. Εισιτήρια του Άρη. Μιχάλης Τσεκούρας και δώσε έναν ακόμη. Πού το ζε, φίλε. Δεν βλέπω άλλον, αυτή ήταν. Μιχάλης Τσεκούρας. Για το live του Χρήστου Θηβαίου. Και το, με τους String Demons μαζί πηγαίνουν οι Σαρόγλου και Γρηγόρης Κωνσταντινίδης. Σαρόγλου 479 και Γρηγόρης Κωνσταντινίδης 911. Διπλές οι προσκλήσεις κατευθείαν αύριο στο Μήλο. 10.30 ξεκινάει το live. Αύριο προσκλήσεις για το show του Διογέννη στο κλαμπ του Μήλου. Ίσως και για κάποιο θέατρο. Ίσως. Δεν λέω σίγουρα. Ίσως. Αδέρφια να είστε καλά και μακριά από τεράστιες ποδοσφαιρικές απάτες. Όπως ο Ρόμπερτ, ο Λεβεντόφσκι.